Έλα! Έλα! Πάμε και σήμερα να κάνουμε άνω κάτω όλο τον κόσμο. Πάμε, 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 πάμε! Πάμε, πάμε! 100% καταπληκτικό με τις κορχοπιπίνο καπεσούριδες! Για πάμε! Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε! Και σήμερα πάμε να κάνουμε ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοναρκωτισμό! Παρασκευούλα στέβια, παρασκευούλα μέλι. Παρασκευούλα ζάχαρη είναι κανονικά, αλλά απαγορευμένη αγάπη, η ζάχαρη. Απαγορευμένη. Η ρουφιάνα, η ζάχαρη, όπου μπει, τα φτιάχνει όλα ρε παιδιά, όλα, όλα, όλα. Και στο βότσαλο, και βότσαλο με ζάχαρη να σου δώσει, να φας, άμα έχεις ζαχαρίτσα, πάμε μια χαρά. Μια χαρά. Ελάτε στην παρέα μας, εδώ είμαστε κουρδισμένοι, με όλη μας τη θετική ενέργεια, με όλο το πάθος, όλη την τρέλα. Δεν μας πέφτει με τίποτα, το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια. Αλλά και αυτό που σκέφτεστε, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Βεβαίως, βεβαίως, γιατί όχι, γιατί. Ελάτε να περάσουμε ένα όμορφο δίωρο, να συζητήσουμε για μπαλίτσα, να κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Άκρος σημαντικό για την ψυχολογία, το σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ, που με ρωτάνε καινούργια ακροατές, τι είναι αυτό, φίλε Κωστή. Ανοίξαμε και τον μπλιμπλίκι, γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες. Όπου και να βρίσκεστε, όπου και να είστε. Καλημέρα αδερφέ μου. Έτσι ρε φίλε άρχοντα, λέει με Κλαρίνα. Γεια σου Λευτέρη. Γεια σου Λευτέρη. Αγόρι μου, με τα σκυλιά σου, τα κανονικά τα σκυλιά, όχι τα άλλα, τα κανονικά. Όπου και να είστε, όπου και να βρίσκεστε, είτε γυρίζετε από δουλειά, είτε πηγαίνετε σε δουλειά, είτε βγαίνετε εκτός έδρας με το αυτοκίνητό σας, είτε είστε τιμόνι, είτε είστε οπουδήποτε. Ειδικά την αγάπη μας σε αυτούς που παλεύουν όλο αυτό το διάστημα μέσα στα νοσοκομεία, νοσηλευτές, γιατροί, καθαρίστριες, σεκιουριτάδες και παίζουν και τη δική τους ζωή κοροναγράμματα. Σήμερα μέρα σημαντική για τους γονείς και για τα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές, γιατί ανακοινώνονται, όπως ξέρετε, οι βάσεις, οπότε θα γνωρίζουν τι και πώς. Δεν τελειώνει εδώ η ζωή, ούτε αρχίζουν όλα. Δηλαδή το ότι πέρασες κάποιον που, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι, γεια σας, ούτε ότι αν δεν περάσεις, αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμακοπούλου, στο ρόλο του μικρού λούστρου, ο Βανσάν Κασάλ. Αυτός που ήταν για χρόνια ο άνθρωπος που έβλεπε με το baby doll να ξυπνά δίπλα του η Μόνικα Μπελούτσι. Και τη χώρισε. Και λες, καλά ρε φίλε. Χωρίζεις τη Μόνικα Μπελούτσι. Τι χωρίζει. Γιατί βρήκε μία που είναι 22 χρονών με μαλλί ανάποδο σκουπάκι τουαλέτας, βέβαια είναι αυτό το πιγκάλ μαλλί. Δηλαδή πως είναι, ας πούμε, να σας πω τώρα, ξέρω εγώ, ο Άρντα επί 5 το μαλλί. Να καθίσει μπροστά σου στο σινεμά και βγαίνοντας, πως ήταν η ταινία, παιδιά, τρίχες, τίποτα, δεν θάμνος, θάμνος. Ανοίξαμε λοιπόν τον μπλιμπλί και γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Πολλά θα συζητήσουμε και σήμερα, θα ακούσουμε τα τραγουδάκια μας. Τελειώνει η πρώτη βδομάδα μετά την άδεια και τελειώνει με υπέροχο τρόπο. Ζήσαμε ένα καταπληκτικό βράδυ Τρίτης με την ομάδα να κάνει αυτήν την εμφάνιση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, να έχει την περίφημη Μπεσίκτας ή Μπεσικτάς. Δεν με ενδιαφέρει που μπαίνει ο τόνος, με ενδιαφέρει που τη ματσακόνιασα, με ενδιαφέρει που όπου με βρίσκει ο Τούρκος με προσκυνάει, ποδοσφαιρικά πάντα, στην Ευρώπη. Το έκανε η Φενέρ το 2010 τέτοιες μέρες, το έκανε τώρα η Μπεσίκτας. Κάπου θα πετύχω και τη Γαλατά Σαράι που θα μου πάει, κάπου θα την πετύχω. Και περιμένουμε τώρα τη Δευτέρα, ήρεμη, κατασταλαγμένη, ψύχρεμη, χαλαρουίτα. Τι θα φέρει η κλήρωση. Δεν ξέρω αν έχει παγωμένα μπαλάκια στην UEFA, όπως εδώ οι τιτάνες της σκέψης και της ευρηματικότητας στο ελληνικό ποδόσφαιρο είχε κάποιος διάολος, κάποιος σατανάς πραγματικά στο μυαλό, είχε σκεφτεί ότι θα αφήσουμε τα δύο μπαλάκια όλη τη νύχτα στην κατάψυξη και μόλις βάλει η γλυκύτατη κοπελίτσα το χεράκι της μέσα θα την έχουμε δασκαλέψει ότι άκου λίγο κορίτσι. Ναι. Τα δύο που θα πιάσει τα μπαλάκια, τα δύο παγωμένα, είναι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Δεν θα τα βγάλεις μαζί αυτά. Αν βγάλεις το πρώτο, βγάλε το πρώτο παγωμένο, ναι, μετά θα βγάλεις ένα ζεστό. Χώρια, αυτά μαζί δεν θα τα βγάλεις. Σατανάς πραγματικά. Δαίμονας.
Δηλαδή πραγματικά λες φοβερό που το σκέφτηκε. Τι, αφού βλέπετε παιδιά, κλήρωση, όλα τα μπαλάκια είναι ίδια αυτά. Δια της αφής. Και μετά όταν τους πήραν χαμπάρι, κάνουν το άλλο σύστημα. Τώρα γυρίζει, χλουπ, το πετώ, πώς γεννάει η κότα το αυγό, πλουφ, πέφτει αυτό. Ή να μην πω κάποια άλλη μεταφορά που πλουφ, που πέφτει ας πούμε, αλλά εγώ θα μείνω στο αυγό, πέφτει το αυγό, έτσι, κάπως. Τώρα, πώς γίνεται τα τελευταία χρόνια. Όπου υπάρχει Άγιαξ, ρε παιδί μου, παίζουνε τάβλοι, πέντε φίλοι, παίζουνε τάβλοι, ρε παιδί μου, σε μια γειτονιά κάπου, στην κάτω Τούμπα. Λέω, υπάρχει περίπτωση να κληρωθούνε και είναι, παίζει τάβλοι, ο Άγιαξ, η Μπρομαποϊκάρνα, η East 5, ο Πομ Μαλακοπής, ο ΠΑΟΚ και η Εξτρεμαδούρα. Μαντέψτε, με ποιο θα κληρωθώ εγώ ως ΠΑΟΚ στο τάβλι. Με τον Άγιαξ, αφού τώρα δεν είναι ο Άγιαξ την κλήρωση και όλοι νομίζουμε ότι θα ξαναπαίξουμε με τον Άγιαξ. Τώρα, είναι στην κλήρωση άλλη μία που τη συναντάμε συνέχεια και που και αυτή σμπρώχτηκε με ανύπαρκτα πέναλτι και αυτά και δηλαδή μία ομάδα η οποία είναι από τις χαϊδεμένες της UEFA, μία ομάδα η οποία έχει τις άκρες της, μία ομάδα που έχει βεβαίως και ακριβό ρόστερ, έχει μάθει και αυτή όπως όλες οι πορτογαλικές πρώτης γραμμής να αγοράζει φτηνά, να πουλάει πανάκριβα. Έχουν βρει εκεί τον τρόπο και μαγιά τους βέβαια. Αλλά δεν θέλω αυτούς τους τύπους να τους πετύχω. Δεν θέλω ρε παιδί μου την Μπενφίκα, πώς το λένε. Και λέω ότι όλη η άβρα, όλη η θετική άβρα που υπάρχει, γιατί πολλές φορές ο αρνητισμός, η γκρίνια, η μύρλα, η φασαρία, όλο αυτό το πράγμα, αυτό περνάει πολλές φορές. Δεν είμαστε προληπτικοί, αλλά σου έρχεται, παπ, πάρε και μια κλήρωση. Δηλαδή, έχει αποδειχτεί πάρα πολλές φορές το πώς είναι ο κόσμος γύρω-γύρω, το πώς είναι η ατμόσφαιρα, το πώς είναι γενικά όλο το περιβάλλον επηρεάζει άμεσα και την ομάδα. Γι' αυτό, λέω φέτος, ας μην πέσουμε αυτή τη ρουφιάνα την Μπενφίκα, δηλαδή, έλα, κάτι άλλο. Όπως είπε και ο ακροατής χθες, δώσε μου λιγάκι Ουκρανό. Τραγούδι του Πάριου. Αυτό δεν ήταν το τραγούδι με την χωριάτισσα, Βάνα Μπάρμπα και τα λοιπά, ή ήταν από άλλο, με Τζένι Μπότσι. Ήταν από άλλο σύριαλ, το δώσε μου λιγάκι Ουκρανό. Τέλος πάντων, περιορέξιος Pumpkin Pie, να πω ότι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, χορηγούκλα μας, καταπληκτικά πράγματα, τηλεοράση Samsung, QLED τεχνολογία, υπέροχα χρώματα, φανταστικά, μπουκάρετε στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό και εκεί θα βρείτε εξαιρετικά πράγματα και τηλεοράσεις και κινητά Samsung φυσικά και από όλες τις μάρκες και ψυγεία και πλυντήρια και κουζίνες και κλιματιστικά στον κορυφαίο στο είδος. Λέτε, άκουσα τον Κωστή να λέω ότι είσαι νούμερο 1 στην πόλη και ότι κάνεις εξαιρετικές τιμές και ότι έχεις όλα τα προϊόντα και ποικιλία και τα πάντα και έχουν πρόσωπο οι άνθρωποι. Χάλασε κάτι, έρχεται μάστορας, τοποθετούνται οι συσκευές, έρχονται στο σπίτι σας χωρίς επιβάρηση, τις βάζουν και τέτοια, όλα τα πάντα. Φυσικά για το ψάρι, το πιο φρέσκο ψάρι, το πιο φρέσκο θαλασσινό, πεντανόστιμο, εκλεκτό. Θέλετε φαγκρί, θέλετε τσιπούρα, θέλετε καλαμάρι, θέλετε μύδι, θέλετε μπακαλιάρο, τα πάντα όλα υπέροχα, χταποδάκι, νόστιμο. Θαλασσινό από το πρωί στο Αιγαίο από πολύ νωρίς και στο Δικητήριο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 695666 με τη Λιβεριά και με χώρο εστιατορίου παραίστικου μεζεδοπολίου. Πάρα πολύ ωραία πράγματα, ωμέγα 3 στον οργανισμό σας. Και με τη Λιβεριά όπως είπα, αλλά και πέ και φέ, take away. Για γλυκό, για τούρτα, για παγωτό υπέροχο, Velvet Bosco, Pavlova, μπισκότο ωραίο, μπισκότο άσχημο, για Lila Pause, αυτά ό,τι γεύσεις θέλετε υπέροχες, Νικολαίδης, αρτοσαροπλαστία, στην Καραολή και Δημητρίου 237 και 163. Και φυσικά, αυτοκίνητο, μην το σκέφτεστε, μην ψαχτείτε αλλού, θα πάτε στον πιο έντιμο, θα πάτε στον πιο καθαρό, αυτόν ο οποίος δεν παίζει με το όνομά του, Τσαντεκίδης λέγεται, τα αδέρφια Χάρης και Αβραάμ, ανεβαίνω στον δρόμο για Ρεόκαστρο, έναντι τζάμπο. Μπαίνετε, λέτε, Τσατσαρός λέει ότι είσαι ο νούμερο 1 στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Και ξέρουμε ότι λέει την αλήθεια. Θα διαπιστώσετε. Γραπτή εγγύηση χιλιόμετρων, πληρώνετε όπως εσείς θέλετε και ταξί, άμα θέλετε, και επαγγελματικά
Και βέβαια το πηγαίνετε και σε όποιο μάστορα εσείς γουστάρετε. Και παραγγελιά, μπορεί να έχετε ρε παιδί μου βίτσιο με συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Θέλω το συγκεκριμένο. Θα περιμένεις λίγο και θα στο βρει. Και αυτοκίνητα όχι από όπου να είναι, από το εξωτερικό εδώ. Γνωρίζουν από όπου προέρχονται τα αυτοκίνητά τους. Στον Τζαντεκίδη. Προχωράμε λοιπόν. Μέσα τη Δευτέρα θα ξέρουμε τον αντίπαλό μας. Ας είναι μία από Γάνδη. Εκεί είναι ο Λάσλο Μπόλωνη. Η Δυναμό Κιέβου, οι Ουκρανοί. Και οι δύο είναι καλές ομάδες. Όμως θεωρώ ότι είναι ένα κλικ κάτω. Και σαν ποιότητα και σαν γνωριμίες και σαν εκτόπισμα και σαν όνομα και σαν προϊστορία και σε σχέση με την Μπενφίκα με την οποία έχω παίξει κάποιες φορές τα τελευταία χρόνια και στεναχωρηθήκαμε. Παρότι την τελευταία φορά πήραμε αποτέλεσμα εκεί πέρα μέσα 1-1, μετά εδώ το χάσαμε. Αν έκανε την πάσα ο Λιμιός την ώρα που έπρεπε, αλλά τέλος πάντων αυτά είναι παρελθόν, κοιτάμε τώρα μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, γενικά κοιτάμε μπροστά. Μου λέει κάποιος, τι κάνει τώρα ο Αμπέλ που δεν το έκανε πέρσι. Να σου πω, τι νιώθω εγώ ρε παιδί μου, χωρίς να έχω πληροφόρηση ή χωρίς να λέω παιδιά, έχω από μέσα εγώ ξέρω και τέτοια αυτά, δηλαδή πραγματικά γελάω. Τι βλέπω εγώ. Βλέπω ότι προσπαθεί να αποκτήσει δέσιμο με τους παίκτες, που πέρσι δεν το είχε σε καμία περίπτωση. Ήταν ένα από τα λάθη του Φερέιρα. Φώναζα όλη τη χρονιά πέρσι. Βρες επαφή. Οι παίκτες είναι μαθημένοι αλλιώς. Στην προσωπική επαφή, στο ψήσιμο, στον μπύρι-μπύρι. Είναι μεγάλα παιδιά. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες ομάδες του κόσμου ή σε άλλες χώρες. Εδώ ο δικός μας ο ποδοσφαιριστής θέλει την πατρική φιγούρα. Θέλει το χάδι, θέλει τη σφαλιάρα στο μαγουλάκι. Θέλει. Άντε παιχταρά μου, θέλει λίγο το ψήσιμο, θέλει λίγο το μπύρι μπύρι, το θέλει αυτό. Και ειδικά αυτή η ομάδα που ο προηγούμενος, ο προκάτοχος, η Αλεπού από τη Ρουμανία, σε αυτό ήταν μέγα μάστερ. Το μεγαλύτερο του προσόν, εγώ τον θεωρώ τον Λουτσέσκο έναν καλό προπονητή. Δεν θεωρώ ότι είναι Κλοπ και Γκουαρδιόλα, έναν καλό προπονητή. Περισσότερο όμως, όπως έλεγα και τότε όταν ήταν εδώ, θεωρώ ότι ήταν ένας άριστος διαχειριστής προσωπικότητων, ένας φοβερός ισορροπιστής μεταξύ των δύσκολων χαρακτήρων, ένας μέγας ψυχολόγος και στον πύρι-πύρι μανούλα μονάχη. Μανούλα. Να τον έχει απ' έξω τον παίκτη, να μην παίζει και ο παίκτης να δίνει τα πάντα για αυτόν. Εκεί ήταν που υστερούσε πέρσι ο Φερέιρα, όμως τι γίνεται, ήρθε ξαφνικά, όσο ξαφνικά έφυγε ο πατερούλης της ομάδας που είχε πάρει το double, δηλαδή έναν άνθρωπο που είσαι 3 χρόνια μαζί, έχετε ζήσει τα πάντα, δύο ήταν ο Ρουμάνος. Έχετε έρθει κοντά, ξέρει τα χούγια, ξέρει το χαρακτήρα του. Ρε παιδί μου, βρίσκεστε με κλειστά μάτια και δεν είναι ότι είσαι προετοιμασμένος ότι θα φύγει. Ξέρετε παιδιά, εγώ σε 6 μήνες αποχαιρετώ. Παιδιά, θα φύγω να ξέρετε. Δηλαδή, δεν είναι μια διαδικασία στην οποία μπαίνει σταδιακά. Βγαίνει μια μπρίζα, ένα ωραίο απόγευμα. Παιδιά, γεια σας, εγώ πάω στην Αραβία. Και νιώθεις ορφανός ξαφνικά. Νιώθεις ότι ο άνθρωπος με τον οποίο είχε ζήσει τα πάντα και σε ήξερε, φεύγει. Και πρέπει τώρα στον καινούριο που ξαφνικά έρχεται, που δεν σε ξέρει, που δεν τον ξέρεις, να το αποδείξεις πράγματα. Δύσκολη κατάσταση, αυτή την είχαμε πει. Εξ αρχής δηλαδή ήταν ένα εγχείρημα που είχε τις ιδιαιτερότητες. Και το είδαμε μέσα στη χρονιά, έκανε και πολλά λάθη ο προπονητής, με λάθος χειρισμούς, με λάθος δηλώσεις, με όλα αυτά τα είπαμε πέρσι και τα είδαμε όταν συνέβαιναν και τον κριτικάραμε όπως έπρεπε. Και τώρα λέμε μπράβο γιατί βλέπουμε το πρώτο δείγμα, έτσι. Αρκεί να έχει συνέχεια αυτό, βλέπουμε ότι αλλιώς πάει το πράγμα. Τώρα, πού είναι η διαφορά σε σχέση με πέρσι? Ότι ο Τζόλης, ας πούμε, ο Ροντρίγκο, ο Μιχαηλίδης, ο Σβάμπ,
είναι καινούργοι και ο καθένας με τον τρόπο του. Τα πιτσιρίκια γιατί δεν ήταν στην ομάδα του Λουτσέσκου. Οι καινούργοι που ήρθαν, ο Ροντρίγκο, ο Σβάμπ, ο Νινούα, δεν είχαν κανένα δέσιμο με τον προηγούμενο. Δεν υπήρχε δέσιμο με τον Λουτσέσκου. Με αυτόν δένονται. Τα πιτσιρίκια μας, δηλαδή ο Τζόλης, ο Μιχαηλίδης, από αυτόν εδώ έχουν πάρει την ευκαιρία. Εξηγώ λίγο τη διαφορά με πέρσι. Γι' αυτό και βλέπετε ότι καλός, κακός, χτίζει πάνω στους καινούριους. Στην ομάδα αυτή που τώρα φτιάχνει ο Φερέρα δεν υπάρχει μέσα ο Πασχαλάκης σαν βασικός, δεν υπάρχει ο Βιερίνια, δεν υπάρχει ο Μάτος, δεν υπάρχει ο Κρέσπο, είναι και δεν είναι, δεν είναι μέσα ο Μαουρίσιο, δηλαδή 6-7 από εκείνη τη φορνιά που εγώ, όσο κι αν δεν αρέσει σε κάποιους, δεν πρόκειται ποτέ να ρίξω το παραμικρό ανάθεμα, δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσω τι έχουν προσφέρει, τι προσέφεραν, να γίνω αγνώμονας και αχάριστος. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι τίμιο. Δηλαδή τώρα μεγάλωσαν και δεν κάνουν, έλα μου ωραίο τάδε έτσι. Ο Μάτος για μένα παραμένει το κορυφαίο δεξί μπακ που είχαμε ποτέ στην ιστορία του συλλόγου. Δεν αλλάζει αυτό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα παίζει και αιώνια στη θέση ή θα έχει στο σπίτι του τη φανέλα βασικού ή θα πρέπει να είναι εδώ μέχρι τα 40 κτλ. Έτσι. Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Όμως προσπαθούμε να δούμε τι κάνει τώρα αυτός. Τι κάνει. Φτιάχνει ομάδα με δικούς του. Με αυτούς οι οποίοι δεν είχαν το δέσιμο με τον προηγούμενο, που είναι υπόχρεοι σε αυτόν, που αυτόν γνωρίζουν. Γι' αυτό και φεύγει ο Τζόλης και πάει και τον λιώνει στην αγκαλιά, τον κρατάει σφιχτά και του λέει «Εσύ με έβαλες, εσύ τόλμησες, εσύ ρίσκαρες, εσύ με πήρες από την ομάδα του μεγάλου Πάμπλο Γκαρσία, με τεράστιο έργο, θέλω να αφιερώσω εκπομπές, το έχω κάνει. Εσύ λοιπόν με πήρες, με έβαλες, όχι απλά, γιατί περιμέναμε και λέγαμε πέρσι. Μια στιγμή παιδιά, να δούμε, ναι τον έβαλε. Είναι ζαριά ή είναι πραγματικά πλάνο σχέδιο, γιατί όλη τη χρονιά δεν τους είχαμε δει τους πιτσιρικάδες, τους είδαμε στο τέλος. Και θα φαινόταν αυτό το πράγμα με την έναρξη της σεζόν. Γι' αυτό λέει λοιπόν, μην είναι έξω Μπίσεσβαρ που έχω να σε δω ένα χρόνο, που είσαι ο Τζον Κάρικτον, που είσαι ο Σωσίας, του κανονικού Μπίσεσβαρ που έπαιξε πέρσι δύο ματσάρες με τον Άγιαξ και κόντεψε να αποκλείσει μόνος του τους Ολλανδούς σε αυτά τα δύο ματς. Μείνε και εσύ έξω και ξέχασε και τον Μπίσεσβαρ σε αυτούς που έλεγα πριν. Ότι αλλάζει η ομάδα και ηλικιακά, γιατί όλοι μεγαλώσαν ένα χρόνο, αλλά και το ότι αυτός ήθελε να πάει με τους δικούς του. Να έχουν σε αυτόν το δέσιμο. Να έχουν σε αυτόν την υποχρέωση ότι εσύ με εμπιστεύεσαι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ξυλώνονται όλοι, έτσι. Γιατί εξακολουθούν και είναι στην ομάδα και ο Βαρέλα, ας πούμε, και ο Ακπομ, και ο Σφιντέρσκι, και διάφοροι άλλοι που δεν σημαίνει ότι γεια σας όλοι, έτσι. Ούτε σημαίνει ότι πάνε όλοι στον κάλαθο των αχρήστων. Αυτή την αίσθηση, ούτε πληροφορία είναι, ούτε είδηση, ούτε εκ των έσω. Βλέπω όμως αυτό. Σαν ένα διευθυντή που πηγαίνει σε μια καινούρια δουλειά επικεφαλής και ξέρει ότι είναι οι 50 υπάλληλοι, αλλά ότι ας πούμε αυτοί οι συγκεκριμένοι ήταν πολύ δεμένοι με τον προηγούμενο και ότι σε ψιλοβλέπουν και λίγο διαφορετικά ή ότι τώρα όχι μωρέ, εσύ που είσαι αλλιώς που... δεν μας καταλαβαίνεις όπως μας καταλάβαινε ο άλλος και εμείς, ξέρεις, εδώ ήμασταν και βασιλιάδες. Εμείς κάναμε αυτό, βεβαίως. Το αναγνωρίζεις. Αλλά πρέπει να προχωρήσεις και να δεις αυτά που έδωσες, τα έδωσες. Τώρα από εδώ και πέρα μπορείς να σταθείς στο ίδιο επίπεδο, μπορείς να μου δώσεις. Ξέρετε και αν έχω ασκήσει κριτική στο Φερέιρα πέρσι. Και νομίζω δικαίως, έχω ήσυχο μαξιλάρι. Να ακούω κανέναν. Αν εγώ δω κάτι το λέω. Μπορεί να είμαι λάθος. Αλλά δεν μου λέει κανένας τι θα πω. Πρώτον και σημαντικότερο, και το έχω καμάρει και το λέω 22 χρόνια. Μην μου πει κανένας πες αυτό. Τρώει μια πόρτα στη μούρη και φεύγει. Ή φεύγω εγώ αν μου πει. Που δεν μου είπε κανένας. Αλλά λέω ότι εκεί που νόμιζα ότι έχει κάνει λάθη ο Φερέιρα τα είπα. Και κακή διαχείριση. Θεωρώ με την κορυφαία στιγμή
που κάνει την τριπλή αλλαγή μέσα στο Καραϊσκάκης και χάνουμε την πρόκληση στο κύπελο. Αυτά είναι περαστικά όμως, τελειώσανε, γεια σας, περασμένα. Και τώρα, έτσι αυτή την εντύπωση έχω, ότι πάει να κάνει το δικό του γκρουπ. Και είναι και ένα μήνυμα προς τους παλαιούς, ότι φίλε μπήσε, ναι, ένα χρόνο περπατάς. Φίλε μπήσε, είσαι άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο, ό,τι ζήτησες το δώσαμε. 800-900 χιλιάρικα με φορείες, φτάνει στο εκατομμύριο, εδώ είμαι, ναι. Αλλά σε περιμέναμε ένα χρόνο. Παίρνει λοιπόν το ρίσκο, τον αφήνει έξω, έξω τον αφήνει στο μάτς με την Μπεσίκτας και λέει στον πιτσιρικά, λιώσε τον καζόν, λιώσ' το, φάε κομμάτια και φτύσε τα σπόρια, να σε δω να λυσάς, δικαίωσέ με. Καταρχήν ο μικρός, μόνο και μόνο που του δείχνει έμπρακτα ότι ξέρεις κάτι, πέρσι δεν ήταν μια αρπαχτή, δεν ήταν μόνο ένα one night stand ποδοσφαιρικό. Δεν ήταν ότι επειδή τα είχα κάνει όλα γιάχμα, ρίξε και αυτή τη ζαριά ρε παιδί μου, μήπως κάτσει. Θα φαινόταν φέτος. Όταν λοιπόν αφήνει έξω τον Μπίσεσβαρ και λέει στον Τζόλι μπες και παίξε, όταν αφήνει έξω τον Κρέσπο και λέει στον Μιχαηλίδη μπες καλά, εκεί δεν είναι θέμα παράπονο για τον Κρέσπο, είναι ότι ο άνθρωπος έμεινε έξω, άλλα εγκλήματα εκεί ιατρικά. Έτσι λες και είχε τριπλούς χιαστούς, να πούμε, λες και είχε πάθει τύφο ο άνθρωπος, ο Κρέσπο, αλλά τι κάνει λοιπόν, σου δείχνει, ορίστε, απόδειξέ μου. Πάω δηλαδή εγώ πιτσιρικά σε ένα ραδιόφωνο, που μέχρι τότε μπαίνω και λέω ας πούμε ξυφασκία, είναι οι παλαιοί εκεί, που έχουν επιτυχίες, έχουν αυτά κτλ. Και έρχεται ο ιδιοκτήτης και μου λέει, άκουσε, ναι, από αύριο, θα κάνεις εσύ 8-10, δεν θα κάνει ο Χατζηγραβατίδης Σιμεών, που έχει κάνει και επιτυχίες και αυτά. Μα, όχι μα, βλέπω φλόγα στα μάτια σου, βλέπω πάθος, εγώ θέλω εσένα. Δεν θα γκρινιάξει ο άλλος, δεν με νοιάζει, θα τον βάλω κάπου αλλού. Θα τον ταρακουνήσω λίγο. Να καταλάβει ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, ότι κανένας δεν έχει πάρει την κονσόλα στο σπίτι του, λέω τώρα, κατά αντιστοιχεία. Και εγώ τι θα κάνω, θα φάω τα καλώδια. Θα δαγκώσω τα κουμπιά, τα ποτασιόμετρα. Θα κάψω τα μπλιμπλίκια. Για να το αποδείξω ότι δικαίως με εμπιστεύτηκες, ότι αγνόησες την απειρία μου, ότι δεν φοβήθηκες μήπως τα κάνω μαντάρα, μήπως μπερδεύω τη γλώσσα μου, υπόμελα μπίπιπ στον αέρα και σου έρθουν τίποτα αγωγές ή μηνύσεις, να μπορώ να το χειριστώ. Θα σκυλιάσω όμως και θα νιώσω ευθύνη και απλά εκεί ή θα λυγίσεις και θα τρέμουν τα ποδαράκια σου, γιατί υπήρχε και αυτό το ενδεχόμενο. Να δούμε τον Τζόλι και τον Μιχαηλίδη την τρίτο βράδυ να κάνουν κακάκια επάνω τους. Παιδιά, θα ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό. Άλλο να πέσω τώρα, έχει να χαθεί τίποτα, με βάζει ένα τεταρτάκι, θα κάνω και την τρίπλα με τον Ολυμπιακό, εμένα θα ρίξουν ευθύνη. Άλλοι παίζανε. Θα δώσω και μια σακούλα για βρούβε στον Τζιμίκα εκεί. Ωραίο είναι αυτό. Εντάξει, δεν έχουν απαιτήσει από μένα. Όταν όμως σου δίνει φανέλα βασικού σε ένα τέτοιο παιχνίδι, εκεί αποδεικνύεις τι έχεις μέσα σου. Και λέω λοιπόν ότι πίσω από αυτό το αγγελικό χαμόγελο αθωότητας του 18χρονου Τζόλι κρύβεται μέταλλο. Τον είδατε? Ό,τι του παρουσιάστηκε παστέλωσε. Με τον Όφη ήρθε η σέντρα ψηλά, πάρ το πλασέ. Τυχαίο? Λέμε, μπορεί να είναι τυχαίο μια φορά. Έλα Τσιμίκα εδώ. Πήγαινε λίγο να δεις αν έρχομαι. Τσιμίκα πολύ πενεμένε και βεβαίως και εξαιρετικός παίκτης, δεν έχω να πω. Έτσι, και μαγιά του που πήγε εκεί, τεράστια μεταγραφή, τι να πούμε. Δηλαδή, να πούμε κάτι άλλο. Αλλά σε κάνω κουδούνια. Όμως, αν πέσαμε 3-4 ματσάκια ακόμα, θα σου ρίχναμε και την τιμή. Άρα έχω θράσος πίσω από το χαμόγελο αυτό, κρύβεται όχι αγένεια, όχι καβάλιμα, κρύβεται ποδοσφαιρικό θράσος. Τι είσαι εσύ? Τι, ο Τσιμίκας, Ολυμπιακός Καραϊσκάκης, πάρε λίγο μια σακουλίτσα, κάνε λίγο ένα μετούλι. Ναι, τι είσαι, Μπεσίκτας, τι λέτε ρε. Πήρα φανέλα, έχω φοράω το 11, με βάζει βασικό και εγώ θα κολώσω. Εγώ θα κάνω κακάκια. Εγώ θα τρέμουν τα ποδαράκια μου. Θα σας ζαγκώσω τα λαρίγκια ρε, δεν θα αφήσω τίποτα. Είπε
Και ο Μιχαηλίδης όταν μπήκε, πάρει το φάουλ στο γάμα με τον Όφη, σαν να παίζει χρόνια πίσω. Και έρχονται και άλλοι. Μεγάλε Πάμπλο, τι δουλειά έχεις κάνει στα τελειώματα. Και όπως είπε και χθες, πάρα πολύ σοφά, γιατί όταν μιλάει γνωρίζει τι λέει ο στρατηγός. Δεν είναι ο Γκαρσία, δεν τους έβαλε το ταλέντο μέσα στο μυαλό ή μέσα στο σώμα. Το είχαν από πριν αυτό. Και έχουν δουλέψει πολύ πριν φτάσουν στην ηλικία των 17-18 χρονών. Τα παιδάκια αυτά μπορούν να είναι από το δημοτικό εκεί. 8, 9, 10, K13, K15, τι έχει εκεί τέλος πάντων. Απλά τι έγινε, στο τελείωμα αυτής της διαδρομής που έχουν δουλέψει το ταλέντο τους, το πώς θα πλασάρουν, το πώς θα σουτάρουν, το πώς θα σεντράρουν, το πώς θα τρέξουν, το πώς θα μαρκάρουν, τα πάντα όλα μέσα αυτά που τα οποία έρχεσαι και δουλεύεις πάνω στο ταλέντο σου, έρχεται λοιπόν ο ιδανικός για να τους μιλεύσει, για να τους σφυριλατήσει τον χαρακτήρα τους, για να μπορέσουν πέρα από το ταλέντο, πέρα από το αθλητικό σκέλος, να τελειοποιήσουν και το μέταλλο, το χαρακτήρα τους. Τα παιδιά αυτά λοιπόν ευτύχησαν να βρουν στο τελείωμα αυτής της διαδρομής, γιατί φτάνεις 17, 18, 19 μετά, δεν γίνεται να είσαι μια ζωή σε υποδομές. Έρχεται η στιγμή, γίνεσαι από παιδί άντρας. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ότι τώρα πρέπει να αποδείξω ότι δεν είσαι ένα ταλεντάκι. Τώρα, νάτι, άρπαξε την ευκαιρία, γιατί ταλέντα που χαθήκανε σε εκείνο το σημείο της μετάβασης, το κρίσιμο, άπειρα να σας λέω να κάνουμε μια λίστα τελείωτη. Άρα λοιπόν έρχεται στο τέλος και αυτό το ταλέντο το οποίο έχεις δουλέψει έρχεται να δέσει, να παντρευτεί με την νοοτροπία του Πάμπλο, ότι μέσα στο γήπεδο πεθαίνουμε, μέσα στο γήπεδο είναι μια μάχη, ένας αγώνας χωρίς τέλος, δεν ανέχομαι την ήττα, δεν ανέχομαι ο άλλος να με θεωρήσει κατώτερό του, δεν ανέχομαι να πω ότι χάνω χωρίς να παλέψω. Φυσικά μπορεί και να χάσω. Άσχετα από αυτά τα παιδιά που βλέπουμε τώρα, είχαν να χάσουν 3 χρόνια. Αλλά τι, θα δώσεις και την τελευταία εκμάδα της δύναμής σου. Θα μπεις και θα είσαι ένας με το μαχαίρι στα δόντια, με τις φλέβες πεταμένες στο λαιμό. Έτσι λοιπόν, αυτό έκανε, ήρθε ο Πάμπλο να κάνει στο τέλος και γι' αυτό βλέπουμε αυτά τα παιδιά έτσι. Και έρχονται από πίσω, όπως είπα, και άλλοι που τώρα είναι η χρυσή τους ευκαιρία. Κλήθηκε και στην Εθνική ο Τζόλης. Λίγες εβδομάδες πριν τον ήξεραν μόνο οι άνθρωποι της στενής οικογένειας, του στενού κύκλου του ΠΑΟΚ, παρακολουθούμε τις υποδομές, ακούγαμε για τα συγκεκριμένα ονόματα των παιδιών. Αλλά τώρα ήρθε η στιγμή τους και άρπαξαν την ευκαιρία. Τώρα πλέον το ζητούμενο είναι μυαλά μέσα στο κεφάλι, δουλειά χωρίς τέλος, όχι καβάλιμα. Είπα και χθες το μεσημέρι, τα γυρισμένα κεφάλια και οι αγκώνες στα καφέ που μπαίνεις έχουν καταστρέψει καρδιές. Ο τάδε. Εκεί θέλει να είσαι προσιλωμένος σε αυτό που κάνεις. Και κάτι άλλο πριν πάω στο διάλειμμα. Αυτά τα παιδιά έχουν παίξει καμιά 30-40 τουρνουά στο εξωτερικό. Με Μπαρτσελόνες, με Μίλαν, με Μπάγερν, με Manchester United κτλ. Δηλαδή, ναι, στο επίπεδο της δικής τους ηλικίας, αλλά τα παιδιά αυτά έχουν και ψιλοαπομυθοποιήσει ότι αμάν η Γιουβέντους, αμάν η Μπάγερ, δηλαδή ένα βέρτικο, ένας πανικός. Όχι. Γιατί πήγαν εκεί, τους νίκησαν, πάλεψαν, έχασαν, έχουν τριβή. Καταρχήν πολλά από αυτά τα παιδιά από πολύ νωρίς άφησαν τα σπίτια τους και ζούσαν σε συνθήκες οικοτροφείου, σε συνθήκες αθλητικού σχολείου. Θέλει αυτό από την αρχή άντερα. Θέλει από την αρχή να δυναμώνεις το χαρακτήρα σου, γιατί φεύγεις από την αγκαλιά του πατέρα, από το χάδι της μάνας πολύ νωρίς. Και τα έχεις μόνο ένα Σάββατο ή κατά περιόδους όταν δεν έχεις αγώνες. Και αυτά τα παιδιά δηλαδή που εμείς τώρα τα βλέπουμε έχουν περάσει ήδη μια διαδικασία που
θέλει να βγάλεις χαρακτήρα. Που θέλει να κάνεις θυσίες. Γιατί το να είσαι 18 και να μην μπορείς να πιεις ό,τι θέλεις όταν θα βγεις, να ξενυχτήσεις, να γλεντήσεις, να φας ό,τι θες. Να, τι κάνει ένα παιδί 18 χρονών σήμερα. Η χαρά μας είναι τεράστια, θα είμαστε δίπλα σε αυτά τα παιδιά, να τα παρακολουθούμε, αν δούμε κάτι λάθος, να το επισημάνουμε, όχι να τα γδάρουμε, να τα κρεμάσουμε κατ' κέφαλα, να τα βάλουμε στην ηλεκτρική καρέκλα, άμα κάνουν μία, δύο, τρεις κακές εμφανίσεις. Εκεί θα θέλουν τη στήριξη. Όταν βάζει δύο-δύο τα παστέλια ο Τζόλης, όταν καθαρίζει, να πούμε, με την άνεση ενός 30χρονου της φάσης ο Μιχαηλίδης, που εγώ έχω έτσι και μια διέστηση ότι θα μπορούσε άνετα και αμυντικό χαφ με την μπάλα που ξέρει και με την άνεση που έχει, αλλά αυτά είναι του προπονητή. Έτσι λέμε εμείς, καμιά αυτή να μας έρχεται καμιά ρουκέτα στο κεφάλι. Λέω λοιπόν ότι αυτά τα παιδιά και οι άλλοι υπόλοιποι που έρχονται θα έχουν την προσοχή μας και την αγάπη μας. Γιατί να έρθει ο Μαντούρο και να μην παίξει ο Τσιγκάρας? Γιατί να έρθει ο Χούσεν και ο Νέτσιτ και να μην παίζει ο Τζόλης? Γιατί να έρθει ο Ρικάρντο Κώστα και ο Κουμάλο και να μην παίξει ο Μιχαηλίδης? Γιατί να έρθει ο Αζεβέδο και ο Λέοβατς και ο Τόσκα και να μην παίξει ο Τσαούσης? Λέω τώρα τυχαία, ρε παιδί μου. Γιατί να πρέπει να έρθει ο Χατσερίδης και να μην παίξει ο Μιχαηλίδης? Και ξέρετε τι γίνεται. Αυτά τα παιδιά ήδη ξέρουν τι φανέλα φοράνε. Ήδη σου είναι ευγνώμονες όλοι τους για το ότι είναι εδώ. Και δεν σου κοστίζουν και ένα σκασμό ο καθένας λεφτά για το financial fair play. Διάλειμμα, επιστρέφω αμέσως να ανοίξουμε γραμμούλες, να μιλήσουμε, να τα πούμε, να κάνουμε τις κουβέντες μας, να γουστάρουμε, να βάλουμε τα τραγουδάκια μας. Όμορφα και ωραία. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πάμε, πάμε, πάμε. Δώσε αχμαστό. Έτσι. Έτσι, έτσι. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες, να μιλήσουμε μαζί. Όπου και να είστε, όπου και να βρίσκεστε. Και μας βάζετε σήμερα και σήμερα μέσα στην καθημερινότητά σας. Τα φιλιά μας, τα παιδιά στο εξωτερικό που δεν μπόρεσαν να έρθουν καλοκαίρι στην πατρίδα. Και λόγω των ειδικών συνθήκων και λόγω ότι υπάρχει φέτος οικονομική στενότητα με τις δουλειές, παντού πρόβλημα. Να μας βοηθήσει ο Θεός να περάσουμε από όλο αυτό. Επειδή μου έρχονται κατά καιρούς μηνύματα, έχω πει το εξής. Δεν με ενδιαφέρει πώς ξεκίνησε, πώς το άφησαν αυτό με τον κορονοϊό, τι έγινε, τι συνέβη, τι πώς. Ξέρω ότι τώρα είναι εδώ και ότι υπάρχει πρόβλημα, παιδιά. Τι να πούμε, δεν υπάρχει, θα πεθαίνει ο κόσμος. Άρα, το τι γίνεται από εκεί και πέρα, τι συμφέροντα υπάρχουν, πότε θα βγει το εμβόλιο, ποιοι οικονόμησαν τώρα με αυτήν την ιστορία, τι γίνεται παγκοσμίως, τι περιμένετε να σας πω. Ας πούμε, μπείτε σε κλειστούς χώρους χωρίς μάσκα? Όχι. Βάλτε τη μασκούλα, δεν χαλάει ο κόσμος. Να προστατέψετε και τον εαυτό σας, να προστατέψετε και αυτόν ο οποίος μπορεί να είναι εκεί και είναι εργαζόμενος και είναι 8 ώρες με τη μάσκα στο πρόσωπο και κόβει γύρω μέσα στη ζέστη, ας πούμε, ή σε σερβίρει εσένα τον καφέ. Σεβάσου αυτόν τουλάχιστον. Απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε στις γραμμούλες να μιλήσετε εσείς. 2310 287 888. Εδώ είμαστε. Γεια σας. Ναι. Άντε ρε Βασίλη. Άντε αγοράκι μου. Άντε ρε Βασίλη. Καλό το παιδί. Καιρό έχουμε να το ακούσουμε αυτό. Βασιλάκι. Α, κάπου το έχω, θα το βάλω. Κάπου το έχω, θα το βάλω. Για πες. Τι να πω, δεν πρέπει να γκρινιάζουμε, ρε παιδιά. Η ομάδα ξεκινάει να είναι ένα μεγάλο ποσοστό από καινούργιους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι τώρα ξεκινάνε και αύριο θα είναι περισσότεροι και όλα θα πάνε καλά. Δεν νομίζω, Γιώργο μου, ότι γκρίνιαξε κανένας. Καλά, άμα θα ακούσεις. Άμα αποκλειόμασταν, άμα δεν... τότε εντάξει, αυτά τα έχουμε πει, ναι. Οκ, αλλά... σε γενικές γραμμές. Όσο για τους Γάλλους, ρε γαλάκια, είπαμε πουλάμε, δεν ξεπουλάμε. Άκουλε 3,5. Πουλάμε, δεν ξεπουλάμε. Πάνε πάρτε το δωροσίδι, δώσε 3 εκατομμύρια και πάρτε το δωροσίδι. Βεβαίως, με πιεσόμετρο στο χέρι. Ακριβώς. Και δώρτο τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Παρεπιπτόντος τώρα που είπες για Ολυμπιακό,
Προσέξτε, ο Γαύρος πούλησε τον Ποντένσε, πούλησε τον Τζιμίκα, έφυγε χθες, πούλησε τον Γκιγέρμε, έφυγε ο Ελαμπνταλαουή, δηλαδή τέσσερις δικοί του καλύπτει, μάλλον φεύγουν και ο Καμαρά και ο Σεμέντο. Θα μου πεις, τι να τους κάνεις τους παίχτες, άμα έχεις και Αυγενάκη και Μαρούπες. Αγόρε μου, δεν υπάρχει. Όταν έχεις Αυγενάκη τι σε νοιάζει, ακριβώς. Μη φοβάσαι τίποτα. Μη φοβάσαι, αγόρι μου, έχεις καλύτερος. Βλέπεις, ξεπούλημα. Δεν τους πουλάει φτηνά. Ποντένσε 20, Τσιμίκας 15, Γκιγέρμε τώρα φεύγει. Μ' αρέσει που διαβάζει το πρωτοσέλιδο, Γιώργο. Θαμπόθηκε. Λέει, δεν λένε ότι δεν του δώσαν όσα ήθελε. Θαμπόθηκε, λέει, από τα πετροδολάρια. Κατάλαβε. Και ο Ελαμπνταλαουή, αυτός ο Καραχατζημίδης Δήμορο Προβατόπουλος. Φίλο μου τον Κώστα τον Ουρέγιο από το Ιπποκράτειο, τον ευχαριστώ για αυτές. Αλλά το συγγνώμη το ζήτησε από το σταθμό. Όχι, αγόρι μου, δεν υπάρχει λόγος. Το ξέρω. Λοιπόν, είσαι κύριος. Ήθελα, αν κάποιος ξέρει να μου πει, αυτές οι καντίνες οι οποίες είναι έξω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, ναι, τις εκμεταλλεύεται ο ΠΑΟΚ για τις νοικιάζει ο ΠΑΟΚ. Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Αυτές που είναι οι σύγχρονες, που είναι σαν σχήμα βαρελιού. Ναι. Εάν ξέρει ο... Πες το να μου ρε. Δεν ξέρω. Να σου πω κάτι. Να σου πω, το ότι έχει πάνω το σήμα του ΠΑΟΚ και τα λοιπά, δηλαδή πιθανόν να τις εκμεταλλεύεται, ναι, το η ομάδα. Μόνο που, ναι, ξέρω, το μόνο που ξέρω ότι ή, ο Γαύρος... Ή ξέρω εγώ να τις έχουν παραχωρήσει σε οπαδούς, ναι, ας πούμε. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω, για να σου πω την αλήθεια. Το μόνο που ξέρω, ναι, είναι ότι ο Γαύρος έκανε παράπονα στην Άμστελ, διότι τα χρώματά σας, λέει, είναι ερυθρόλευκα. Ναι. Γιατί αυτό η Άμστελ έξω από το ΠΑΟΚ είναι ένας πρόμαυρη. Πλάκα κάνεις. Αλήθεια, υπήρξε αυτό? Όχι, δεν υπάρχει όμως. Άνετα κάνω μια ένσταση. Τώρα που το είπα εγώ για το σκέφτο μου καθίσεις. Έδωσες ιδέες. Σήμα κατατεθεί της Άμστερ. Εγώ, να σου πω κάτι, παραδέχτηκα τη Στίχημαν. Εγώ ούτε χορηγία έχω τη Στίχημαν, ούτε θα παίρνω από τη Στίχημαν. Αλλά, ενώ είναι άλλα τα χρώματά της, στη φανέλα μας, μπήκαν με άσπρα και μαύρα γράμματα και έτσι δεν διαταράσσεται η ισορροπία που υπάρχουν και στις τρεις φανέλες. Σέβονται τη φανέλα και άλλα, γιατί θα μπορούσε να είναι με κόκκινα γράμματα, δεν ξέρω τι άλλα γράμματα μπορεί να έχει, ας πούμε, η εταιρεία. Το σεβάστηκαν αυτό και μ' αρέσει αυτό όταν το βλέπω από το χορηγό. Κλείνοντας, εκεί στο ΠΑΟΚ TV, ρε παιδιά, σταματήσαμε να δείχνουμε αυτόν τον αγώνα. Έλεος. Ακόμα, ε. Έλεος. Ακόμη, βάλτε να δούμε. Πριν φύγεις. Πριν φύγεις. Άκου. Ποιος είναι? Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Χρήστο. Να σου πω, έχω ένα παράπονο, θέλω να σου πω. Ναι. Την πρωτοχρονιά δεν με πήρες τηλέφωνο. Δεν σε έφερα μήνυμα. Του χρόνου, ρε φίλε, το γιο Βασιλείου μου, μην ξεχάσεις δηλαδή. Όχι, δεν σε ξεχνάω. Ένα Βασίλης είναι, ρε φίλε, εντάξει. Έτσι, έτσι. Πάντως θα σου πω κάτι. Αν δεν παίξει μπάλα ο Νομπόα, να μην με λένε Βασίλη, φίλε. Έτσι. Μαγικές τελειές. Φιλιά. Ο φίλος μου ο Σφαρτζενέγκερ που ξαναπήρε τηλέφωνο και τον αγαπώ. Είναι μια μαγική στιγμή. Βασίλης, και προσέξτε, έχω κάνει κοπτοραπτική. Το τηλεφώνημα είναι αρκετά δευτερόλεπτα. Γεια σου, Βασίλη, δεν με πήρες τηλέφωνο. Ναι, σου στείλα μήνυμα την πρωτοχρονιά και τέτοια. Υπάρχουν μερικές μορφές που Αγίου Βασιλείου πρωτοχρονιά μου στέλνουν μηνύματα. Έτσι, χρόνια πολλά, Βασιλάκη και τέτοια. Πάμε, γεια σας. Ναι. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς το Λουκά. Η χαρά της ζωής είσαι, φίλε μου. Η χαρά της ζωής. Η χαρά της ζωής. Αν και δεν είμαι λάτρης του τα ακούσματα που έχεις εσύ. Ναι. Δηλαδή το πανηγύρι δεν μου αρέσει, αλλά εντάξει. Όπως το είπες, for the festivals. Είναι για τα πανηγύρια εκπομπή, φίλε, κυριολεκτικά είναι. Έτσι. Το γουστάρω γιατί το γουστάρεις εσύ. Αν είχα και ένα μηχάνημα. Πώς βγάζουν, ρε παιδί μου, στα παλιά μπουζουξίδικα που είχε ένα που έβγαζε έναν σαν καπνό, έτσι, ένα τέτοιο. Σαν ατμό, να είχα ένα εδώ, ένα μηχάνημα, να βγάζει τσίκνα από σουβλάκια σε πανηγύρι. Ωραίο. Ή βλέπω αυτά τα κορίτσια στο Open, τη Μουτίδου και τις υπόλοιπες, που είναι απολαυστικές σε αυτό το booth, Μουτίδου, τρομερό μυαλό, ατάκα, η δίπλα που είναι με το μαλλί το Αφάνα, η Κουρτίδου, κάπως έτσι, έχει ένα μικρόφωνο, το οποίο κάνει echo, είναι σαν τα πανηγύρια. Έλα τώρα, έχω, περάστε.
Καρπούζι, καρέκλα, καρέκλα, τραπέζι. Έχω, έχω, έχω το καλύτερο. Για πες λοιπόν. Λοιπόν, εγώ σε πήρα περισσότερο γιατί ξέχασα χθες να σου πω. Όταν έφευγες για τις διακοπές είχα πει ότι για το σάχαρο και για τα κιλά. Για το κάτι ζάχαρο και τα κιλά, α, ναι, ναι. Ναι, για να με πεις ποια ώρα να μπορώ να σε πάρω, για να σου πω να μην σε πω σαν αέρα κάποια πράγματα, να στα πω κάτι ιδιαίτερο. Τέλεια, θα με ή πάρεις. Αν έχεις, ή αν έχεις, αν βλέπεις το τηλέφωνο μου εκεί πέρα, δεν θα με κάνεις με ένα πάρο. Δεν το βλέπω. Έχεις φουμπού, messenger και τέτοια έχεις? Δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολείσαι καθόλου. Γιατί είναι... Άκουσε τι θα κάνεις. Δεν είναι της φιλοσοφίας της δικιάς μου. Ωραία. Άκουσε τι θα κάνουμε. 10 και 5 θα με πάρεις στη Μαρλή, θα πεις είμαι ο διατροφολόγος. Δώσε λίγο τον γλυκό αγόρι. Όλου κάθε εγώ. Εντάξει. Εντάξει, αγοράκι μου. Λοιπόν, άκουσα. Πες ό,τι θες. Δεν πειράζει. Θα ξέρεις. Θα ζητήσεις 10 και 5. Σήμερα το μεσημέρι δεν θα κάνουμε εκπομπή. Έχει φιλικό ο συμπολίτης με τη Σάλκε. Έτσι. Οπότε... Μάλιστα. Οπότε θα σε πάρω από Δευτέρα. Ναι, από Δευτέρα. Από Δευτέρα. Ναι, ναι. Θα σε πάρω. Ναι. Λοιπόν, και είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι σκληρός απέναντι στους κάτω. Ναι, η φυσικά. Απόφαση για τον Ολυμπιακό και τον Ατρόμητο έχει βγει 2-1 εις βάρος. Κάθε μέρα λέω από την εκπομπή, υπενθυμίζω ένα καμπανάκι. Ακόμα δεν βγήκε η απόφαση. Για το στημένο ματ, το φερόμενο στημένο. Κωστή, βγήκε η απόφαση. 2-1 εις βάρος του Ολυμπιακού. Δεν έχει ανακοινωθεί λοιπόν. Τίποτα, έτσι ακούγεται. Δεν έχει ανακοινωθεί. Ναι, ναι, δεν εγώ έχει. Αν ήμουν ΠΑΟΚ, δηλαδή να διοικούσε και να έρθει, θα έλεγα να βγάλετε την απόφαση πότε είναι ο τελικός κυπέλου. Το Σαββάτο. Ναι. Σαββάτο πρωί να βγάλουν την απόφαση για να πούνε πέφτει ο Ολυμπιακός. Ανελέητο κυνήγι. Ανελέητο. Να δουν τις αντιδράσεις. Έτσι, την ημέρα που έχουν τον αγώνα. Ανελέητο. Δεν γίνεται. Ανελέητο. Δηλαδή αν είναι δυνατόν. Αν είναι, ακόμα μιλάνε για την πολυιδιοκτησία του ΠΑΟ. Α, την Ξανθούλα τη φάγανε, γίνεται, έτσι βλέπεις. Τη βάλανε την Ξανθούλα και τον Απόλλωνα να παίξουν με τους 17άριδες. Δηλαδή διώξαν τους παίκτες τους οι άνθρωποι και μετά τους είπαν ξαναφέρτε το περσινό ρόστερ να παίξουν μπαράζ. Δεν γελάει ο κόσμος. Τέλος πάντων. Έχουν την πολυιδιοκτησία για τον ΠΑΟ. Και ο Πας Γιάννη να κάνει προπόνηση μαζί τους το ίδιο. Τι λες τώρα, τι να λέμε τώρα. Αγοράζει παίκτες και τους δίνει στη Λάρισα. Τι να λέμε τώρα. Δηλαδή, ντουρμισάει στη Λάρισα, δηλαδή, έτσι είδατε. Λέμε τώρα. Ναι, ποια είναι η πολυοδιοκτησία. Για πες μου, πάει. Αν η πολυοδιοκτησία έχει ο Ολυμπιακός, έχει τη Λάρισα, έχει τον Άρη, έχει τα Γιάννενα. Δηλαδή κάτι. Με αποδείξεις, όχι με. Έγινε Λουκά μου. Να γριέψουν λίγο μέσα στον ΠΑΟ και να κυνηγάνε ανελέητα. Ανελέητα. Ρούπι. Ρούπι. Φιλιά. Κωστή, να σε καλά. Κωστή μάλλον τη Δευτέρα. Έγινε. Έγινε. Σε χαιρετώ. Έγινε. Γεια σου Λουκά. Πάμε εδώ. Γεια σας. Ναι. 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 Όχι. Εδώ. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι κάνετε. Καλώς τον Παναγιώτη. Λοιπόν. Κανα δυο διορθώσεις θέλω να κάνω. Βεβαίως. Να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Πρώτα το τελευταίο. Επειδή παρακολουθούσα την ΚΑΠΑ 19, την ΚΑΠΑ 17, ναι. Και γι' αυτό που είπες για τα παιδιά, λοιπόν, τελειώνει ένα παιχνίδι στους νέους επιβάτες, ξέρεις πάντα καθόμαστε εκεί, κάνουμε λίγο τώρα να χαιρετήσουμε τον Παύλο. Ναι. Είναι και οι γονείς εκεί των παιδιών που περιμένουν να τα δουν γιατί έχουν να τα δουν αρκετό καιρό γιατί μένουν στο σπίτι του Παύλου. Ναι. Εκεί, ναι, ναι, ναι. Ναι, λοιπόν, δεν θα πω όνομα, ποιος ήταν και τι ήταν. Ναι. Θα πω μόνο ότι η στιχομηθεία είναι μεταξύ μητέρας και παιδιού. Ναι. Άντε, ντύσου να πάμε να φάμε μαζί. Ναι. Όχι μαμά, θα φάω με τους συμπαίκτες μου. Αυτό είναι. Πολύ. Λοιπόν, κατάπες όλα. Αυτό τι δείχνει. Τι δείχνει. Πρώτα ομάδα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Οικογένεια. Οικογένεια. Ναι, οικογένεια ομάδα. Ότι, η ομάδα είναι η οικογένειά μου. Ένα δεύτερο που θέλω να σε πω και θέλω να στο κάνω και σαν παρατήρηση. Ό,τι θες. Φυσικά δέχομαι λοιπόν, ρε παιδιά. Τι είναι αυτά που λέτε. Ναι. Όταν ο Μιχαηλίδης παίξει στη μέση από τα τρία center back θα αλλάξει επίπεδο η μεγάλη ομάδα που λέγεται ΠΑΟΚ. Θα γίνει πιο μεγάλη. Κεντρός λες, ε. Στους τρεις. Όταν θα παίξεις στη μέση, στη μέση. Από τους τρεις. Ναι, ναι.
Ε, τι παρατήρηση, δηλαδή τι... Για το εξάρι, για το θες να το κάνεις εξάρι. Όχι, δεν θέλω. Είπα ότι θα μπορούσε με την... Εξάρι είναι ο τσιγκάρας. Ο τσιγκάρας είναι άλλο είδος εξάρι. Είναι εξάρι άγριο. Άγριο. Δηλαδή, ο Μιχαηλίδης είναι εξάρι τύπου Πάμπλο και ο τεχνίτης με... Γιατί το βλέπω το αριστερό του πόδι του παιδιού. Δεν κάνω τώρα συγκρίσεις ιεροσιλίας, αλλά θέλω να πω, τέτοιο στυλ έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσε και αμυντικό χαφ. Έτσι. Ο τσιγκάρας είναι σκυλή του πολέμου. Έτσι, λοιπόν. Με το μαχαίρι στο στόμα. Αλλά ας έχουν τα παιδιά υγεία, αυτό το πρώτο απ' όλα. Αυτό είναι το πρώτο, να μην έχουν βαρύ τραυματισμό. Υγεία, έτσι. Υγεία. Να είναι προσγειωμένοι, να συνεχίσουν να δουλεύουν. Τώρα είναι μια κρίσιμη κατάσταση εκεί που δεν ασχολείται κανένας μαζί σου. Ξαφνικά γίνεσαι, φίλε, το επίκεντρο για το όνομά σου, τηλεοράσεις, στα site, στα ραδιόφωνα, παντού. Θέλει αυτό το πράγμα γκέμνια. Ναι, θέλει διαχείριση. Θέλει να έχεις βάσεις γερές. Έτσι. Και είναι ένα σημείο που πολλά παιδιά το χάνουν. Πιστεύω αυτά τα παιδιά που έχουν θητεύσει δίπλα στον Παύλο, γιατί όταν πας κοντά του, παίρνεις, νομίζω, άβρα κι εσύ. Ακόμα και χωρίς να ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, όπως ο γιος μου. Ναι. Όταν πήγα να το συναντήσω, δεν είχε καμιά σχέση, ας πούμε, με αυτό που ήθελα να μιλήσουν μεταξύ τους οι δυο άντρες, ας πούμε, ο γιος μου και ο Παύλο, με το ποδόσφαιρο, καμιά σχέση. Αλλά αισθάνθηκε άλλος άνθρωπος. Αυτό, παιδιά. Ο άνθρωπος έχει κάτι μαγικό επάνω του, δεν ξέρω αυτό. Παιδιά, αυτό που λες, Παναγιώτη μου, είναι τόσο σημαντικό. Το έχω νιώσει αυτό, επειδή με τη δουλειά που κάνουμε συναναστρεφόμαστε με αυτούς τους ανθρώπους χρόνια. Το έζησα σε 2-3 ανθρώπους δίπλα που πας και τώρα η ιδέα σου είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ένα μαγνητικό πεδίο. Όχι, μια αύρα γύρω-γύρω. Αλλάζει κάτι, ρε φίλε, αλλάζει κάτι, δεν είναι η ιδέα σου. Αλλάζει κάτι σκληρή. Νιώθεις ότι αυτός εδώ έχει κάτι, ρε παιδί μου, κάτι. Έτσι, για να μην πω μόνο για τους δικούς μας, μπορώ να πω άπειρους. Το ένιωσα αυτό όταν πλησίασα τον Γκάλι. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχουμε τραβήξει από τον Γκάλι. Το ένιωσα αυτό όμως όταν πλησίασα τον Γκάλι σε μια συνέντευξη τύπου για την τηλεόραση. Το ένιωσα αυτό το πράγμα όταν πλησίασα και τον Χατζηπαναγή. Δηλαδή, λέω για κάποιους που δεν είναι δικοί μας. Είναι από άλλο στρατόπεδο, έτσι. Δεν έχει σημασία να το δικοί μας. Ναι, λέω, ρε παιδί μου. Πρόσεξε. Είχαν κάτι. Ναι. Το ένιωσα αυτό όταν σε μια παραλία των Μπαξών, σε μια ερημιά. Που ήμασταν πέντε όλοι άνθρωποι, στη διπλανή ξαπλώστρα, φίλε, ήταν ο Κόντε. Αμέσως το καλοκαίρι, μετά που είχε κάνει το στο γάβρο τότε, ναι, μέσα που... Ναι, ναι. Έτσι που... Εντάξει. Πρόσεξε, με μαγιό, με μαγιό και σε γιονάρα. Αλλά το νιώθεις όμως ότι αυτός εδώ είναι κάτι. Εντάξει, και βέβαια, λοιπόν, πιτσιρικάς όταν πλησίασα το Ρουμενίγκε, που ήμουνα και 7 χρονών. Και φίλε μου φύγε, δηλαδή νομίζω ότι έβλεπα κάποιο μη υπαρκτό πρόσωπο. Ναι. Μη υπαρκτό. Να σε ρωτήσω, ναι. Αλεπού στα γερμανικά πώς είναι? Φούξ, δε Φούξ. Φούξ, ναι, ναι. Θα λέμε από τώρα το ρέμπε. Η σιγάνο παπαδιά αυτή. Το βαφτίζω, αλεπού. Έγινε. Ό,τι καταλαβαίνουν όλοι. Ξαναλέω, το σιγάνο παπαδιά, για τους καινούριους που ή για κάποιους περιμένουν να μας πάρουν την κουβέντα μας, να πούνε ότι κατηγορούμε. Το σιγάνο παπαδιά το λέω όχι μειωτικά. Το ότι δεν έχουμε ακούσει τη φωνή. Το λέω εγώ, άσε με να λέω εγώ, γιατί ξέρω τώρα. Ναι. Έτσι, υπάρχουν πολλοί καλοθελητές, πολλοί ρουφιάνοι που θέλουν να πω. Ξέρεις, ο τάδε σε κατηγορεί, ο τάδε λέει, τέλος πάντων. Δεν με ενδιαφέρει, αλλά λέω ότι δεν έχουμε ακούσει τη φωνή του. Αν είναι καλησπέρα, την καλή βραδιά. Ή αν είναι, γεια σας, έφερε ένα καινούργιο παίκτη, δεν την έχουμε ακούσει τη φωνή του. Ξέρεις τι βλέπω εγώ? Μέθοδο, πλάνο, απόλυτη συγκέντρωση, απόλυτη προσήλωση σε αυτό που έχει βάλει στο μυαλό του να κάνει. Έτσι, ναι, ήδη... Και ένα τελευταίο. Ναι. Νομίζω ότι είναι ο μόνος τεχνικός διευθυντής, πώς λέγεται αυτό, ναι, που είναι πολύ κοντά στην ομάδα. Α, είναι, ξέρω, είναι όντως αυτό που λες. Ναι. Είναι όντως. Α,
Ματάκι Χορταράκι. Ματάκι Χορταράκι, φίλε, δεν έχω πει πιο σοφό, πιο σοφό πράγμα στη ζωή μου στο ραδιόφωνο. Δεν έχω πει. Ματάκι Χορταράκι, βρε, ό,τι και να μου πεις. Ματάκι. Έγινε Παναγιώτη. Σε φιλώ. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Το Ματάκι Χορταράκι, παιδιά. Αμπά να μου λένε, ξέρεις, ο τάδε, ο έτσι, ο αλλιώς, αυτά. Και λέω κάθε φορά την περίπτωση του Μπερμπάτοφ. Έρχεται παίκτη με γεμάτη χρονιά με τη Μονακό, με τεράστιο παρελθόν, έχοντας παίξει το Champions League, παίζοντας στο Σαμπιονά, αυτά, εγώ έτσι. Και έρχεται και τρελανόμαστε από τη χαρά μας. Και λέω, παιδιά, και εδώ. Σαν τώρα το θυμάμαι, στον Αρένα. Παιδιά, και εδώ. Ματάκι Χορταράκι, τι λες, ρε κόστο, τον Μπερμπάτοφ. Καθίστε, παιδιά, δεν ξέρουμε. Τι εννοείς, λέει, τραυματισμό. Τραυματισμό, χτυπάω ξύλο, αλλά δεν ξέρουμε πώς. Πώς θα προσαρμοστεί, τι θα γίνει εδώ. Πέφτει πάνω στον Ντούντορ που του κάνει το βίο αβίωτο, που τον υποτιμά, που τον προσβάλλει, που. Πάει το. Τέλος. Χάσαμε την ευκαιρία να δούμε ένα παικταρά. Ένα παικταρά που του έκανε καψόνια ο άλλος. Τον έβαζε για 5 λεπτά, λες και ήταν κανένα πιτσιρίκι, να πούμε αύγαλτο. Λες και ήταν κανένας περίεργος. Κανένας άγνωστος. Χάθηκε η ευκαιρία. Τι τζάμπα η χαρά. Τζάμπα τα πολλά λεφτά. Ματάκι Χορταράκι. Έρχεται ο Λίνο, τον ξέρει κανένα το Λίνο. Κανένα καλά, 31 χρονών τώρα για να μην το θέλει κανένα ελεύθερο τώρα από την Πόρτο και αυτά. Ιστορία γράφει ο Λίνο. Μαζί με τον Ιωσιφίδη, τα κορυφαία αριστερά μπακ στην ιστορία του συλλόγου. Ο Λίνο. Λέω, παράδειγμα. Τώρα έναν, ρε παιδί μου, έναν. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλού. Όταν ήρθε ο Σορλέν, τον ήξερε κανένα καλά, Γάλλο πήραμε. Γαλάκι. Το γαλάκι δεν άφησε σπιθαμία απάτητη. Όσο έμεινε, όσο έπαιξε. Ήρθε ο Βιερίνα, τον ήξερε κανένα στο Βιερίνα. Καλά ήταν καλός, λέει, θα τον. Εμείς θα τον παίρναμε. Ή καλά, ελεύθερο δεξί μπακ από ομάδα που διαλύθηκε. Πώς το λένε αυτό, το Μάτος. Το κορυφαίο δεξί μπακ στην ιστορία του συλλόγου. Ο Μάτος. Αυτά δεν ξεγράφουν. Παίζει δεν παίζει τώρα. Μένει δεν μένει. Έτσι είναι πράγματα που δεν αλλάζουν. Τα λέω και για το Βιερίνια. Κακοφαίνεται σε κάποιους που στράβωσαν από τη συμπεριφορά του Αντρέ. Εγώ είπα και χθες, δεν χαρίζουμε. Βάζεις το ποστάρισμα από την παραλία, από τη Χαλκιδική. Από κάτω, ιστερόγραφο. Μπράβο ΠΑΟΚ μου, μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια. Δεν περίσεψαν δύο λέξεις. Μπορεί να είσαι, ξέρω εγώ, τσαντισμένος με τη δίκηση, με τον προπονητή, με τον οποιοδήποτε. Στους συμπαίκτες σου, στους ανθρώπους, τα αδέρφια σου εκεί που έχετε περάσει όλα αυτά μαζί. Μπράβο, παιδιά, λέω εγώ. Εντάξει, οκ, okay, αυτά είναι δική μου ιδιοτροπία, πείτε την. Άλλο αυτό όμως, ή τσαντιζόμαστε και συγχυζόμαστε που δεν δέχεται μια προσφορά ή που νομίσαμε ότι θα πάει και θα πει «Πρόεδρε, βάλε εσύ ό,τι θέλεις. Βάλε εσύ εδώ το σπίτι μου». Δεν το έκανε, οκ. Okay. Και αρνήθηκε για το 1 εκατομμύριο πριν τα play-off. Οκ. Okay. Άλλο αυτό, άλλο όμως να πιάσουμε. Όπως μετά από ένα χωρισμό, περνάμε τέλεια με μια γυναίκα και αφού χωρίσουμε, αρχίζουμε μετά, έτσι, να τη σπηλώνουμε, να ξέρεις έκανε και εκείνο, έλα μου, ωραία, δεν ήταν και τόσο, αυτό δεν είναι ωραίο. Αυτό είναι η προσωπική μου άποψη, ο καθένας από εσάς έχει δικαίωμα μετά να τον περάσει πυρονοκορδέλα, αλλά δεν είναι και τόσο ωραίο, δηλαδή μέχρι προθές ο ευληματικός ο αδευτέρωτος και τώρα επειδή χωρίζουν οι δρόμοι μας να τον λασπώνουμε, να τον συκοφαντούμε ή να λέμε να υποτιμούμε αυτό που προσέφερε. Έτσι το έχω δει εγώ τώρα. Okay. Απλά υπάρχει στο τελείωμα της κουβέντας μας το εξής. Όποιος θέλει να είναι εδώ πραγματικά θα είναι. Προχωράμε. Προχωράει η ομάδα, προχωράει ο οργανισμός και πρέπει το πράγμα να προχωρήσει. Δεν μπορούμε να σταθούμε σε κανέναν παίχτη, όσο τεράστιος και αν είναι αυτός. Και κανένας, μα κανένας, στην ιστορία του συλλόγου από το 1926 μέχρι και σήμερα που το ημερολόγιο γράφει 28 Αυγούστου 2020, κανένας ποτέ δεν ήταν πάνω από τα 4 γράμματα. Πάνω γράφει με τεράστια γράμματα Πανθεσσαλονίκος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών. Όλοι είναι από εκεί και κάτω. Όλοι. Απλά κάποιοι είναι πιο ψηλά σε μια, ας πούμε, πυραμίδα άτυπη φανταστική. Κάποιοι είναι ψηλά πάνω αμέσως μετά τα γράμματα. Δεν χρειάζεται να πούμε, ξέρετε, και κάποιοι που πιθανό να ήταν εκεί, ίσως να έπεσαν, ή κάποιοι που δεν νομίζαμε ότι θα, τελικά αποδείχθηκαν ότι. Έτσι, αυτό. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζω ότι στην
Θεσσαλονίκη υπάρχει το Ρίτζεσι Καζίνο. Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη με ανοιχτούς χώρους για να διασκεδάσετε, για να παίξετε με πλούσια δώρα, με πλούσιες προσφορές και ανοιχτούς υπαίθριους χώρους και με απόλυτη ασφάλεια όπως λέει το πρωτόκολλο για να περάσετε υπέροχες στιγμές εσείς που αγαπάτε αυτό το είδος διασκέδασης, το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Θα πάμε διάλειμμα, θα γυρίσουμε. Τη δεύτερη ώρα θυμίζουμε ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, χορηγός πρώτης ώρας με φοβερά πράγματα, ειδικά Samsung τηλεοράσεις QLED τεχνολογία υπέροχη, θαυμαστά χρώματα, καταπληκτικά ζωντανά, τελευταία λέξη τεχνολογίας. Κάντε τη βόλτα σας και ενημερωθείτε γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Και βέβαια Αιγαίων, πεντανόστιμα εκλεκτά, θαλασσινά, με παραίστικο μεζεδοπολείο. Από την άλλη εβδομάδα αρχίζουμε να δίνουμε και κάθε εβδομάδα και μια σακούλα με ψάρια υπέροχα, φρεσκότατα και στο Δικητήριο και στο Ρεόκαστρο. Εννοείται Νικολαίδης, ψωμί, γλυκό, καφεδάκι το πρωί, τα σφολιατοειδή και η παγωτάρα του που είναι ακαταμάχητη με όλες τις γεύσεις, Καραολού και Δημητρίου 234 και 163 και εννοείται Τσαντεκίδης αυτοκίνητο μεταχειρισμένο σαν καινούριο. Αυτός είναι ο προορισμός σας. Εκεί θα βρείτε το επόμενο αυτοκίνητό σας απέναντι τα Τζάμπο ανεβαίνοντας για το Nice Castle. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Κι αν θες απόψε να στα ποντίξω, έλα στην Τούμπα! Πόσο αίτη το πρωτάθλημα είναι αυτό το τραγούδι. Έτσι το κάναμε Σαλονίκη, τρίμπαλο στο ημίωρο, την Μπεσικτάς η οποία ψάχνει τώρα να βρει, λέει, ο διαιτητής αυτά. Πού σα δείξει ο διαιτητής? Εντάξει, τι να κάνουν οι καημένοι κι αυτοί. Στεναχώρια φάγανε, έτσι για πολλούς λόγους. Περιμένανε για να ξεσαλώσουν στα φόρα, στα διάφορα site, οι τουρκαλάδες. Και να δώσουν κι άλλη σημασία στο παιχνίδι, αλλά εμείς έτσι το κάνουνε στη Σαλονίκη. Κάναμε μια επακούμβηση, σας κάναμε μια σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ κατάσταση στην υφαλοκρηπίδα σας. Έρχομαι στις γραμμές, ευθύς αμέσως, 2310-287-888. Να θυμίσω ότι στις 6 του μηνός Σεπτεμβρίου έχουμε την αιμοδοσία μας. Θα είναι τελείως διαφορετική αυτή τη φορά η όλη κατάσταση. Δεν θα έχει μάζοξη απ' έξω. Δεν θα συγκεντρωθούμε. Δεν θα μένουμε εκεί. Έρχεσαι, δίνεις, φεύγεις. Έρχεσαι, περιμένεις με απόσταση. Όλοι με μάσκα, παιδιά. Δεν θέλουμε κανένας να κολλήσει το οτιδήποτε. Τα παππούδια μας δεν θα έρθουν αυτή τη φορά. Μείνετε μακριά, οι μεγάλοι σε ηλικία. Εσείς που δεν θα δώσετε και έχετε θέματα υγείας. Έτσι, έρχεστε. Μόνο λέτε ένα γεια με μάσκα και φεύγετε. Δεν θα έχουμε έξω μάζοξη όπως κάνουμε έτσι. Δυστυχώς το ζούμε και αυτό. Η 20η μας αιμοδοσία θα είναι διαφορετική. Δεν θα υπάρχει το φορτηγό έξω. Θα βάλουμε τις καρέκλες, τις ειδικές καρέκλες από το ΑΧΕΠΑ μέσα. Θα είναι εκεί οι γιατροί και οι νοσηλευτές να μαζέψουμε εμάς αυτή την 20η αιμοδοσία μας. Τρέχει η τσόφα να τα έχει όλα έτοιμα, να τα έχει τακτοποιημένα. Θα είμαστε εκεί. Αλλά με τελείως διαφορετικό τρόπο, το επισημαίνω για να μην έχουμε τίποτα απρόωτα, να μην έχουμε τίποτα δυσάρεστα και στεναχωρηθούμε πολύ. Πάμε γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Λαδόκολα εννοείται από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Υπέροχα πράγματα με αποστάσεις στα τραπέζια, φανταστικός ο χώρος, εννοείται με κλιματισμό μέσα, με το πρωτόκολλο για το θέμα της πανδημίας και εκλεκτά πεντανόστιμα να τρέχει το σαλάκι. Πατσέτα υπέροχη, σουβλάκι, ζουμερό, χοιρινό, μπιφτεκάκι, παϊδάκι, μπριζολάκι, πατατούλα, στρόγγελη, τηγανισμένη σε λαδάκι. Τρέξαν τα σαλάκια μας. Πάμε, πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Ζουμου σου λέμε. Ναι, γεια σας. Ένα, δύο, τρία. Ένα βιχάκι άκουσα. Πρέπει να καθαρίσω τη φωνή, η οποία πλέον δεν είναι φωνή, είναι υποφωνή. Έτσι, τι γίνεται, τι, κρύωσες. Από τα καλώδια που βάλαμε μέσα μας έχει μείνει κάτι. Αγόρι μου, αγόρι μου. Αγόρι μου, έλα, έλα, βγήκες δυνατός. Δεν σε φοβάμαι, είσαι δυνατός. Τους έκανες πλάκα, τους έκανες. Δεν μασάμε γιατί έχουμε άριστους επιστήμονες, φίλε, θα το ξαναπώ. Βέβαια. Τα παιδιά τα 30χρονα, τα 35χρονα και μέσα οι επιστήμονες, οι παιδιά. Βέβαια. Έχουν εντυπωσιάσει. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν. Για πες, Μένιο μου. Η ομαδάρα πήγε πολύ καλά. Εντάξει, είμαστε χαρούμενοι. Α, καταρχήν το μήνυμα είναι το εξής, επειδή και ο φίλος ο Κώστας του Βαγγελάκη, με το Βαγγελάκη του, ναι, πήρε και μου ευχήθηκε. Είμαι χαρούμενος που τα λέμε και το μήνυμα είναι σαφέστατο.
Είμαι χαρούμενος που ακουγόμαστε ξανά εδώ όλοι παρέα. Βέβαια. Είναι ότι πολυτιμότερο υπάρχει. Βέβαια, βέβαια. Τώρα, για τα παιδάκια μας, θα μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Φυσικά. Τα 18χρονα είμαστε πανευτυχείς. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Και μακάρι να έχουν το μυαλό, το κουράγιο και τι ακόμη. Δηλαδή, και το μυαλό να έχουν και να παραμείνουν προσιλωμένοι σε αυτό το δύσκολο έργο που έχουν. Γιατί το να είσαι αθλητής δεν είναι εύκολο. Χρειάζονται θυσίες, όπως το είπες και χθες. Αφήστε, παλικαράκια μου, τα ποτά και τα ξενύχια. Δεν συνάδουν. Δεν συμβαδίζουν αυτά, δεν μπορούν. Έτσι, το ένα. Δεν συμβαδίζουν. Δεν γίνεται. Εμείς δεν λέμε να καλογερέψουν τα παιδιά. Όλα, όχι, πρόσε λίγο. Ναι. Μία πρόταση. Ναι. Γίνεται μέση. Αν θέλετε να γίνεται μέση. Δηλαδή, η οικογένεια για να φύγετε από τη. Εκείνο, ναι, εκεί εντάξει. Το. Απλά. Είναι υπερβολή στα 18. Μένιο μου. Δεν μπορεί στα 18 το παιδί να παντρευτεί, να ναι, κάνει ναι, παιδιά. Απλά λέω, είναι υπερβολή. Λέμε ότι επειδή είναι νιάτο και θέλει να ζήσει. Έτσι, και να φλερτάρει και να γνωρίσει, ναι. Όλα όμως. Επέτρεψε μου λίγο να το ναι, πω. Ναι, ναι. Άκουσε με λίγο. Επειδή τα χρήματα είναι πάρα πολλά, πρέπει να κάνουν φοβερές θυσίες. Δεν το λέμε κακία. Είναι συμβουλή από μένα τον. Ναι, ναι, τον ναι, μικρό, ας πούμε. Όχι, και σαν πατέρα. Σαν πατέρα. Μπράβο, γράφει σαν πατέρα. Κάντε θυσίες και θα ζήσετε μετά τα 30 σας, όταν σταματήσετε. Γιατί όποιος επιχειρήσει να παίξει και να ζήσει, θα αποτύχει. Να, το είπα πολύ χοντρά, όποιος καταλαβαίνει. Μα έτσι είναι, έτσι. Μένιο, έχουμε άπειρα παραδείγματα. Εγώ είμαι χαρούμενος, φίλε, βλέποντας τα 18ρικά μας και όλους τους παίκτες φυσικά, ναι, να τρέχουν σε έναν εντονότατο ρυθμό που ναι, ναι, ναι. Αυτό το τρέξιμο. Είμαι πλήρως ικανοποιημένος. Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα το 1-3 εύκολα μπορεί να γίνει, το 3-1 μπορεί εύκολα να γίνει 1-3 σε στυλ Μπενφίκα. Εντάξει, μην δεν ξεχνιόμαστε. Ναι, ναι. Φυσικά η ομάδα, μένιο μου, η ομάδα έδειξε και αδυναμίες. Μη μας ξεγελάσει. Όχι, μη μας ξεγελάσει αυτό το 3-1 ότι δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Μα γι' αυτό θέλει το είπα, Κωνσταντίνο μου. Θέλει προσθήκες, μην είναι στάχτη στα μάτια μας. Ό,τι έχουμε πει, δηλαδή τερματοφύλακα, σεντερφόρ, δεκάρι, ξέρω εγώ, εξάρι, αυτοί ξέρουν τι θα πάρουν. Αν φύγουν κιόλας παίκτες, όπως ο Γιαννούλης που κατά μεγάλη πιθανότητα θα πάρει μεταγραφή στο εξωτερικό, θα χρειαστεί. Μακάρι τα παιδιά να προοδεύσουν, ναι. Αυτοί ξέρουν το αδέα, τους πούμε εμείς, πάρε εκεί! Ή εγώ θα σου πω τι θα πάρεις. Ξέρουν πού είναι, θέλει center four, θέλει τι εξάρι, θέλει οχτάρι, θέλει τι τέρμα. Και εγώ προσωπικά, φίλε, τόσα χρόνια που μιλάμε, ποτέ δεν ήθελα να κάνω μια υπόδειξη, στυλ υπόδειξη. Δηλαδή, γιατί θεωρώ ότι αυτοί είναι υπεύθυνοι. Ο αρχηγός, ο Σαββίδης, ο αρχηγός μας, ελέγχει τα πράγματα, θέλω να πιστεύω, με όλα τα λάθη που έχουν γίνει, και έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη. Εντάξει, ποιος ήταν εκείνο το φρούτο, ο Λεβέκ, πώς ήρθε αυτό το παιδί εδώ. Τι να πω, φίλε, έχουν γίνει εγκλήματα. Είναι, μην τα σχολιάσουμε. Άσε με, έχω μια λίστα που. Χαρά της εβδομάδος. Αυτό ακριβώς, παιδιά. Ότι το σκοπός είναι τα λάθη του παρελθόντος, οι τρομερές πατάλες να μην επαναληφθούν. Λοιπόν, να κλείσω για να πάρουν οι άλλοι λέγοντας, ναι. Γίνω, πρόσεξε με λίγο, ναι. Με συμβουλή στον Παυλάρα μου. Παύλε, μάσκα και οξυγόνο, φιάλι οξυγόνο και στην τούπα. Φιλιά, φιλιά μου, γεια. Bye, bye, bye. Έλα, ναι, χαίρετε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλό στο φιλάρετο, καλό στο φίλο της αρετής. Καλό στο. Κωνσταντίνε, ναι. Πραγματικά χαίρομαι για αυτά τα παιδιά που ανοίγουν ένα, ναι, τεράστιο δρόμο, ναι. Είναι κυριολεκτικά ένα σταθμός για την πορεία αυτής της ομάδας, γιατί μπορεί να αλλάξει μια νοοτροπία δεκαετιών, ναι. Μια νοοτροπία που λέει τον καλό το παίκτη θα τον πάρω απ' έξω και θα τον πάρω πανάκριβα. Όταν καταλάβουμε, ναι, ότι ο καλός ο παίκτης είναι από μέσα και όχι με το να δίνουμε τα πάντα για να κάνουμε, ναι, τη λεζάντα, γιατί πολλές, ναι, φορές είναι λεζάντα όλο αυτό. Βέβαια. Καλό είναι να δούμε ότι αυτά τα παιδιά αξίζει να μπορέσουμε να τα βάλουμε και να βασιστούμε επάνω σε αυτά. Έναν Μπίσεσβαρ, ο οποίος έκανε τα λάθη της ζωής του, κρατήθηκε έναν ολόκληρο χρόνο με αυτόν τον τρόπο. Έστω και ένα παιχνίδι του Μπίσεσβαρ, αν ήταν από ένα από τα παιδιά αυτά, θα είχαμε πει τι το βάζει και άστον και δε και τα λοιπά. Ναι. Χρειάζεται χρόνος. Χρόνος.
Χρειάζεται σίγουρα όμως να καταλάβουμε ότι αυτά τα παιδιά... Και επιοίκεια. Επιοίκεια στο ξεκίνημα. Επιοίκεια. Γνωρίζονται μεταξύ τους, είναι πραγματικά ομάδα. Αυτά δεν μου φτάνουν. Θέλω και τα άλλα μέσα στην ομάδα. Τώρα. Τώρα. Όχι μετά από μήνες. Τώρα. Γιατί τώρα τα χρειαζόμαστε. Ναι. Όπου έχουμε κενά, να συμπληρωθούν με αυτά τα παιδιά. Έχουμε στο κέντρο ανάγκες, να βάλουμε τα παιδιά που έχουμε ήδη από την ομάδα. Το ζήτημά μου είναι ότι το δεξί μπακ δεν υπάρχει, το Λίρατζι τον δώσαμε, άρα θα πρέπει να έρθει η δεξί μπακ, από εκεί υπάρχει πρόβλημα, δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλο μέσα από την υποδομή. Αλλά τα υπόλοιπα παιδιά χρειάζεται να λειτουργήσουν όπως λειτουργήσαν και τα 3-4 που ήδη μπήκαν και βλέπουμε ότι μπορούν αυτά να γίνουν κορμός. Να φτιαχθεί ένας κορμός που κυριολεκτικά θα είναι μέλλοντος. Θα είναι κορμός που θα δώσει αποτελέσματα. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, γιατί άκουσα για τα πολλά χρήματα και είναι αλήθεια, είναι ένα κίνητρο, αλλά επειδή είναι και αθλητές και επειδή είναι και καλοί χαρακτήρες, έχουν σωστούς παιδαγωγούς αυτά τα παιδιά από τα 8 τους ακόμα. Υπάρχουν αθλητές όπως είναι στο Στίβο, όπως είναι στην ενόργανη γυμναστική, που δεν παίρνουν όχι τα χρήματα των ποδοσφαιριστών. Εδώ τι λες τώρα. Ούτε καν. Εδώ παλεύουν να βρουν χορηγό για τα παπούτσια τους. Μην το συζητάς. Πρέπει να φτάσουν σε επίπεδο Ολυμπιονίκη για να πεις ότι βγάλαν κάποια φράγκα. Ναι, μην το συζητάς. Αυτοί λοιπόν κάνουν τεράστιες θυσίες στη ζωή τους, γιατί θέλουν απλά να είναι οι πρώτοι. Να είναι αυτοί που να δείξουν ότι σωστό. Είναι και μέσα φιλοδοξία, είναι και μέσα η χαρά της νίκης. Έτσι, είναι και αυτά τα πράγματα που δεν έχει να κάνουν μόνο το χρήμα. Όπως το λες. Όπως το λες. Να θες να είσαι ο κορυφαίος. Εκεί η ζωή τους είναι εστέρηση. Εκεί είναι ακόμα χειρότερα από έναν ποδοσφαιριστή. Ναι. Γιατί ο οργανισμός λίγο να ξεφύγει, χάνει το αποτέλεσμα. Λίγο. Δεν μπορείς να ξενυχτήσεις, δεν μπορείς να πιεις, να φας ό,τι θες. Μπορεί να τρως ό,τι θες. Πρέπει να είσαι στεγνός τελείως. Αλλιώς το πώς θα κοιμηθείς, η σχέση σου, όλη σου η ζωή. Ένας ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να κάνει το προφανές, ρε παιδί μου. Να ανέβει και να κάνει jet ski στις διακοπές του γιατί γουστάρει. Γιατί το σώμα του είναι η περιουσία του. Αν πέσει, αν σπάσει το πόδι του, αν γλιστρήσει, αν κάνει, αν πιει, αν φάει ό,τι θέλει. Είναι ένας ναός που πρέπει να τον προσέξει το σώμα του. Είναι η περιουσία του. Κατάλαβες. Αυτό είναι, ρε παιδιά. Το ξέρουν και τα παιδάκια αυτά από νωρίς. Αλλά πρέπει και να τους το υπενθυμίζουν, γιατί μετά έρχονται οι πειρασμοί και είναι μια διαδικασία δύσκολη. Δύσκολη. Να σου πω. Δεν τα φοβάμαι αυτά τα παιδιά. Όχι, όχι. Δεν μιλάω για αυτούς τους δύο τώρα. Έτσι, γιατί ξέρω ότι υπάρχει από πίσω, γνωρίζω. Μιλάμε γενικώς για τα πιτσιρίκια. Πρέπει. Ακριβώς. Έγινε. Αλλά όσο γίνεται γρηγορότερα να ενταχθούν, γιατί περιμένουμε μεταγραφές, να ενταχθούν τα δικά μας παιδιά, είναι σημαντικό γιατί. Γιατί θα δέσουν πάρα πολύ εύκολα. Είναι, σωστό. Γνωρίζουν και ο ένας τον άλλον. Και σαν χαρακτήρες. Ακριβώς. Και η ομάδα όταν είναι συνδεδεμένη και όταν εκπαιδεύεται, γιατί πραγματικά και αυτό το χάρηκα, έχουμε πολύ καιρό να δούμε συνδυασμούς και όχι γιόμες. Σωστό. Όταν λοιπόν συνεχιστεί αυτό και η ομάδα δέσει με αυτό το αποτέλεσμα, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε. Καμιά μπεβιά, κανέναν Άγιαξ και θα είμαστε πολύ, πολύ καλύτερα. Έγινε. Γεια σου φιλαρετέ μου. Γεια. Ο πανηγυρισμός που λέω εγώ, που πολλά προδίδει. Πηγαίνει ο Τζόλης, σφίγγει τον Φερέιρα, τον κρατάει σφιχτά αγκαλιά, δηλαδή σε ευχαριστώ που έτσι. Και έρχεται αμέσως και ο Μιχαηλίδης. Έρχεται και ο Πέλκας, ο παλιός. Και τι κάνει, ελάτε όλοι εδώ, ελάτε, μαζευτείτε. Να δώσουμε ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Ότι είμαστε και πάλι ομάδα, οικογένεια. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Αν δεν έχουμε αυτό, πάνε περίπατο και τα συστήματα και τα τρεξίματα και οι θέσεις και τα ονόματα και όλα. Από εκεί ξεκινάς. Είναι τα θεμέλια για να σηκώσει την πολυκατοικία. Αλλιώς είναι σε σαθρά θεμέλια, είναι σαν τα κάστρα που φτιάχνει ο γιος μου στην άμμο, που με ένα κύμα μπορεί να τα πάρει
Έτσι η θάλασσα. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σου, ρε Κωστή, καλημέρα. Γεια σου, ρε Στελάρα. Έλα, αδερφέ μου. Δόξα τω Θεώ. Ναι. Εγώ θα σου λύσω την απορία. Ναι. Τι δεν κάνει ο Τζόρις και κάνουν τα άλλα παιδιά της ηλικίας σου, γιατί έχω γιο στην ηλικία του κοντά που τα πέρασε αυτά φρέσκα. Ναι. Κάνουν ό,τι γουστάρουν. Μπορεί να γύρω στις 6 το πρωί. Ακριβώς. Να παραγγείλουν στις 3 τη νύχτα γιατί παίζουν game. Να πάνε τώρα τσακαλοπαρέα 4 άτομα στη θάλασσα να μην τους νοιάζει τίποτα. Ακριβώς. Αυτά που δεν μπορεί να κάνει κανένας, αλλά αυτό θα βγάλει άλλα γούστα, θα έχει άλλα συγκινήσεις. Άλλο, άλλο. Θα το ξέρουν οι πάντες, μπορεί να κάνει τα πάντα, να οικονομήσει τα πάντα. Και να πω κάτι, μου επιτρέπεις. Άλλο το 18χρονο τώρα, άλλο το 18χρονο στο δικό μας. Έτσι, όταν ήμασταν εμείς 18, ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τώρα. Τώρα καταρχήν έχουν μπει πολύ νωρίτερα σε, έτσι, σε άλλα πραγματάκια. Έχει διάφορα άλλα λέμε τώρα, έτσι. Τότε αυτός που ήταν, είχε πάει πριν από τα 18, στα 17 του, τον δείχναμε με το χέρι ότι είχε βάλει το, αυτό στο μέλι. Έτσι, ήταν δακτυλοδεικτούμενος, ήταν ο ήρωας, ο τάδε πήγε. Ο τάδε χαμούρεψε, ο τάδε είχε... Ναι, όχι, τον βλέπαμε τώρα. ξεκινάνε όλα νωρίτερα. Τώρα τα παιδιά, όπως λες, με το ίντερνετ, με το TikTok, με το Messenger, με το αυτό, με το... Μαθαίνεις τα πάντα καταρχήν. Με το gaming που είπες επίσης είναι και αυτό, ένα θέμα, έτσι. Βέβαια, πλάκα. Δηλαδή, δεν έχει δικαίωμα ούτε αυτό να είναι απαχαυνωμένος ο αθλητής. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, όλη νύχτα να είναι εκεί, να παίζει, να πούμε Game of Thrones. Όλα, 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 όλα. Τα λέμε με πολύ αγάπη στα παιδιά, δεν θέλουμε ούτε να τους φοβήσουμε. Απλά πράγματα, απλά πράγματα που μπορεί να τους λείψουν, φίλε, που άλλος δεν μπορεί να το καταλάβει. Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Ναι. Η χαρά που θα σου δώσει ένα ξενύχτη, ή ένα φλερτ, ή μια σχέση, ή ένα μεθύσι, την ανταλλάσσεις με αυτό που νιώθει ο Τζόλης όταν έχει παστελώσει δύο φορές την Μπεσίκτας. Να έχει χθες, προχθές, δεν χθες, δεν το είχε. Να έχει και κόσμο. Αυτό το πράγμα τι θα γίνει. Θα τον είχε, θα έχει τρελαθεί. Αυτό λέω. Το ανταλλάσσεις. Εγώ αν είχα, αν μπορούσα, αν μπορούσα και δεν μπορούσα, δεν είχα, δεν ήμουν. Έπαιξα για το χαβαλέ μπαλίτσα. Αν είχα το ταλέντο, θα έλεγα, κάνε τις θυσίες γιατί ο Θεός με πρίκησε με αυτό. Μην το πετάς το ταλέντο. Δούλεψε το και θα έρθει και η στιγμή που θα έρθουν όλα και τα πλούτη και οι γυναίκες και τα αυτοκίνητα και τα ταξίδια. Θα είσαι ένας Θεός. Ένα Θεό, ειδικά σε αυτή την ομάδα, σε αυτή εδώ τη γωνιά του κόσμου. Με αυτό το λαό, έτσι. Ναι. Το μεγαλύτερο κέρδος από τον Τζόλι, από τον Γκούσια, από τον οδήποτε, του Μιχαλίδη που θα μπουν εδώ μέσα στην ομάδα, ποιο είναι? Ότι όλες οι ακαδημίες μέχρι την ΚΑΠΑ 12 σου λέει αυτό, ήταν εδώ την ΚΑΠΑ 12 και έφτασε εκεί. Αυτό. Γεια στο στόμα σου. Έτσι. Γεια στο στόμα σου. Ναι. Μέχρι, σου λέει όπως πέτυχε αυτός θα πετύχουμε αυτό. Και εμείς. Γιατί, και θα πρόσεξε, από πίσω. Πρόσεξε, όχι με ζήλια, αφού αυτός έτσι αυτό και εγώ. Αυτός θα καταφέρω και εγώ, ναι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που αφορά στους παίχτες, στους δασκάλους τους, στους προπονητές, στους γυμναστές που βλέπουν ότι οι κόποι τους, να το, ξέρεις πως καμαρώνει τώρα ο Ζαζόπουλος ή ο Σνάουτσερ ή ο οποιοσδήποτε ή ο Γκαρσία βλέποντας το παιδί του εκεί. Φίλε, τους δίνει κουράγιο αυτό ρε παιδί μου, τους δίνει δύναμη αυτό το πράγμα. Να συνεχίσουν. Κάτι σαβούρες που κρατάνε οι μικρόφωνα και λέγανε σαβούρες την πιο εκατομμύρια το χρόνο και τι έβγαλες ρε, τι έκανες ρε. Στραβώνα το στόμα εκεί σε κάτι Γαβρόπουλης και αυτά. Στραβώνα το στόμα, τι έκανες με 2 εκατομμύρια. Δεν θέλω να αναφερόμαστε σε άλλο ραδιόφωνο και μάλιστα έτσι. Όχι δεν είναι. Γιατί, να σου πω κάτι, Στέλιο, και εκεί έχει παιδιά, και εκεί έχει παιδιά που τα εκτιμώ. Δεν είναι σωστό να τους βάζουμε όλους. Αλλά κάποιοι στραβώνα το στόμα και λέγανε πληρώνεις 2 εκατομμύρια το χρόνο και τι έχεις βγάλει. Δεν θέλω να χαρακτηρίζουμε όμως. Στέλιο, σε παρακαλώ. Δεν διαφωνώ. Υπάρχουν όμως και εκεί άνθρωποι που είναι εντάξει και είναι σωστοί και δεν είναι ωραίο να χαρακτηρίζουμε ένα σταθμό ολόκληρο. Υπάρχουν και κάποιοι που το έχουν σύστημα να κάνουν πόλεμο. Άλλο. Αυτό το ξέρουμε και είναι αφορά στα άτομα, όχι στο σταθμό γενικότερα. Δεν θέλω. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο να τσουβαλιάζουμε. Τώρα συγκεκριμένα τους ξέρουμε μια ζωή αυτό κάνανε. Άσε τώρα. Καλώς Σαββατοκύριακο, φίλε. Έγινε. Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά. Πάμε παρακάτω. Θερμή παράκληση. Δηλαδή δεν είναι unfair. Έτσι παίρνει μπάλα και πολλούς που είναι και σωστοί και που είναι και εντάξει και είναι στη δουλειά του σωστοί και. Έτσι, όχι και δεν το λέω επειδή έχω άριστη σχέση, ξέρω εγώ με τον Γκουλιανό ή με τον, ξέρω εγώ, με τον Σαρόπουλο ή με τον, ξέρω εγώ, με τον Καστάνη και τα λοιπά. Μιλάμε ότι δεν είναι ωραίο να τσουβαλιάζουμε και να χαρακτηρίζουμε. Δεν είναι σωστό. Ναι,
Γεια σας. Τώρα προσωπικά παράπονα από κάποιους, το ξέρετε, πάντα, πάντα αυτό κάναν. Πάντα το αυτό κάνανε, έτσι, να προσπαθούν να δημιουργήσουν τη φασαρία και πόλεμο στον ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε. Υπάρχει ένα κουμπάκι. Το πατάς και δεν ακούς. Ναι, καλημέρα σας. Έλα ρε Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Έλα Βασιλάκη μου. Έλα. Λοιπόν, Κωστή μου, θέλω να μου υπενθυμίσεις κάτι, αν θυμάσαι φυσικά, γιατί δεν είσαι υποχρεωμένος. Α, θυμάμαι βεβαίως. Πότε έγινε η αναφορά από την κυρία Σπανού για υποβασμό του Ολυμπιακού. Κλείσαμε πάνω από μήνα. Τι μήνα, μόνο έχει. Όχι, που είχε κάνει... όχι, όχι. Μήνα που έπρεπε να βγει η απόφαση. Εγώ σε ρωτάω. Η Σπανού έχει. Τι να σου πω τώρα, τριμήνο. Έχει. Πριν το κορονοϊό. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβή ημερομηνία. Αλλά... για να έρθει Φλεβάρι πρέπει να ήταν. Θα ψάξω και θα σου πω μέχρι να τελειώσει η κουβέντα μας. Έχω μπει στο Google που είναι φίλος μου. Λοιπόν, όχι, δεν χρειάζεται, άκουσε Κωστή μου. Θέλω, πού θέλω να καταλήξω. Ναι. Λοιπόν, για μας η Ξάνθη και ο ΠΑΟΚ έπρεπε να είχαν πέσει στη β' κατηγορία στο άψες βίσε. Βγαίναν οι αποφάσεις βράδυ, βγαίναν οι αποφάσεις σε χρόνο ρεκόρ. Λειτουργούσε το κράτος τόσο άψογα που μπράβο τους, του δίνει τα συγχαρητήρια. Λοιπόν, και έρχεται η πρόταση της κυρίας Πανού και σήμερα το κράτος κοιμάται. Λυπάμαι πολύ, είναι ντροπή. Πρώτα λοιπόν, για το κράτος. Λοιπόν, σε προλαβαίνω. Απρίλιος, ναι. Βλέπω εδώ, 28 Απριλίου του 20. Αποκάλυψη, ιδού η έκθεση της κυρίας Πανού κατά του Ολυμπιακού για τα στημένα, για τον ατρόμητο κτλ. Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, φεύγει ο Αύγουστος. Τέσσερις. Καλά είπα εγώ, τρεις μήνες. Τρεις. Για εμάς κινήθηκε τόσο πολύ νωρίς το κράτος, δηλαδή με μια... και τέτοια αετονυχιά που δεν φαντάζεσαι. Είδες, λοιπόν, πρεμούρα. Κωστή μου, θέλω να πω το εξής, ότι εκεί στην ΠΑΕ δεν ξέρω, θα βγουν επίσημα να κάνουν ανακοινώσεις συνέχεια, έστω στο open, όπου μπορούν στο διαδίκτυο και να σίγουν το θέμα. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να έχουν υποδειχθεί για υποβιβασμό από δικαστικό άνθρωπο και εμείς από μια επιτροπή, δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω, να είχαμε πέσει στην πέτα κατηγορία. Οπότε, καλό λοιπόν την ΠΑΕ να είναι... Κυνήγει συνέχεια αυτό, κυνήγει. Κυνήγι και ανακοινώσεις σε όλα κάθε μέρα. Λοιπόν, τώρα για τα παιδιά, τα πιτσιρίκια που μπαίνουν σιγά σιγά στην ομάδα, αυτό είναι καλό. Φυσικά, αν θα προχωρήσουν, εξαρτάται από τους γονείς πρώτα, γιατί ένα παιδί φτιάχνεται μέσα από το σπίτι. Αυτό είναι δικαίωμά τους, να το χαλάσουν ή να το διορθώσουν και να γίνουν ο Ροναλντίνιο ή ο Ρονάλντο, οποιοδήποτε. Τώρα, θέλω να πω για τον προπονητή μου, τον Αμπέλ. Ο άνθρωπος έχει άστρο. Ο άνθρωπος έπαιξε όλη αυτή το τελευταίο καιρό χωρίς φιλάθλους, ο οποίος θα είχαμε την κρίνια και για μένα θα είχε, τέλος πάντων, θα είχε αναχωρήσει. Λες πλεονέκτημα αυτό. Είναι πλεονέκτημα. Ναι. Θυμίσου ότι Δευτέρα έχουμε κλήρωση με τη Γάνδη, γιατί στο λέω πραγματικά, ο άνθρωπος έχει άστρο. Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ αυτό. Λοιπόν, εγώ λέω σήμερα, ναι. Παρασκευή 28 Αυγούστου 9:33, λέω ότι θα κληρωθούμε με τον Ουκρανό. Δυναμό Κιέβου. Εμένα, πώς το λένε, η γνώμη μου είναι... Δεν θα με χαλάσει καθόλου η Γάνδη. Καθόλου. Πρόσεξε, θα κληρωθούμε με τη Γάνδη και αυτός ο άνθρωπος είναι ικανός να μπούμε στους ομίλους, πρόσεξε, με την τύχη που το... πώς το λέει... Δεν είχαμε. Πέρσι δεν είχαμε. Δεν είχαμε πέρσι τύχη καθόλου. Ίσως ήταν η αρνητική ενέργεια που έβγαζε η αρχή. Πολλά στραβά. Πολλά. Τα αφήσαμε πίσω αυτά. Να μην γίνουν ίδια λάθη. Εγώ ήδη τα έχω αφήσει πίσω. Όλοι μας. Όταν λέγαμε ότι θέλουμε ο προπονητής να πετύχει, το λέγαμε με όλο μας το είναι. Και τώρα που βλέπουμε ότι κάνει σωστά πράγματα, λέμε μπράβο και είμαστε μαζί σου. Και έλεγα εγώ την εποχή που όλοι έπεφτανε πάνω να τον φάνε, έλεγα, παιδιά, φταίει ο προπονητής, αλλά δεν φταίει μόνο ο προπονητής. Φταίνε και οι παίχτες, φταίει και η διοίκηση, φταίνε και οι γιατροί, φταίνε και οι εργοφυσιολόγοι, φταίνε όλοι, ο τεχνικός διευθυντής. Δεν μπορεί να φταίει να είναι μόνο αυτός. Έτσι. Έτσι ακριβώς, Κωστή μου. Λοιπόν, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στη Στοχόλμη που αυτή τη στιγμή μας ακούει. Και μας ακούει ανελιπώς, μου λέει. Λοιπόν, στο φίλο μου το Κούλι. Και σε εσένα προσωπικά να είσαι πάντα καλά και να μας δίνεις κουράγιο. Αγόρι μου, φιλιά στο Στοχόλμη, στον Κούλι, στην Προεδρίνα εκεί, στο σύνδεσμο. Ναι, γεια σας. Ναι. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Βασιλάκη. Καλό στο παιδί, ρε. Σε γουστάρει η χωριά της. Σε γουστάρει η χωριά της, Βασιλάκη μου. Βεβαίως. Αναφανδών. Λοιπόν. Από παλιά.
Έτσι. Λοιπόν, πήρα και εγώ να ευχηθώ καλή αθλητική χρονιά στην Παοκάρα. Ω, εσύ είσαι πήλιο. Εγώ είμαι... Έλα ρε μαθηματική, τώρα σε κατάλαβα. Τώρα σε κατάλαβα, αγοράκι μου. Αγορίνα μου. Λοιπόν, καταρχήν καλή χρονιά στην Παοκάρα. Τζούρα από Αιγαίο. Τζούρα από Αιγαίο. Ελπίζω... εγώ θα πάω κόντρα σε όλα, Κωστάκη μου. Θέλω την Μπενφίκα, αγόρι μου. Αν εγώ είμαι όπως πρέπει και την Μπενφίκα δεν θα κάνω πάνω μου τσίσα. Θα μπω να παίξω και δεν την αποκλείσω. Την Μπενφίκα, τους έχω κάνει βουντού, τέλος. Τους έχω τελειώσει από το 18, τους έχω κάνει μαγικά. Δεν θα έρθουν καν. Έχουν άκρες αυτοί με τη διαιτησία. Μην έχουμε πάλι κανένα σαν τον Μπόουσον πέρσι να πούμε, μας στείλουν κανένα χειρουργό. Εντάξει, τώρα ξέρεις, αυτό είναι εισαγωγικό. Ναι. Όποιος και να μας τύχει. Τώρα, επειδή έκανε το πρωί μια εισαγωγή και άκουσε και τα άλλα τα παιδιά, ναι, για όλη τη... τα παιδιά τα καινούργια που παίζουν. Για τα πιτσιρίκια. Καταρχήν, ναι, καταρχήν, Κωστάκη μου, όλα αυτά τα παιδάκια έχουν προπονητή ο οποίος πέρασε από τα μεγαλύτερα κλαμπ. Βέβαια. Μην το ξεχνάμε αυτό. Βέβαια. Και πιστεύω ότι αυτό το έχει διδάξει στα παιδάκια. Έτσι, αυτά όλα. Και Μίλαν και Εθνική Ουρουγουάη και λοιπόν, Ατλέτικο Μαδρίτης και Ρεάλ. Ναι, ναι. Έτσι. Α, μπράβο. Ναι. Άλλο το 18 χρονών το δικό μου και άλλο αυτόν όλο. Εγώ δεν είχα κανένα Πάμπλο Γκαρσία στο κεφάλι μου να μου λέει τι και πώς. Λες τώρα, μεγάλη υπόθεση, φίλε. Έτσι, είναι... μπράβο. Λοιπόν, ναι, και πιστεύω ότι σίγουρα αυτό έχει παίξει μεγάλο ρόλο και θα το δούμε. Ναι, ναι. Παιδάκια, λοιπόν, για να παίξουμε τώρα όμιλο, θέλουμε και κάτι παραπάνω. Βέβαια, όχι, χωρίς οπωσδήποτε. Αυτό να υποτιμά κανένα από αυτά τα παιδιά, όχι, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα τα σπρώξει ακόμα πιο καλά. Φυσικά. Άσε που ο μεγάλος παίκτης που θα έρθει ο έτοιμος θα διδάξει κιόλας αυτά τα παιδιά, δίπλα σε έναν έτοιμο και μεγάλο παίκτη. Έτσι, θα πάρεις και από αυτόν. Θυμήσου λίγο πώς ήταν ο Μαλεζάς όταν ήρθε και πώς ήταν δίπλα στον Κοντρέρας μετά. Μαλεζά. Είναι το καλύτερο παράδειγμα. Λέω τώρα τι ένα... πορεία έκανε ο Μαλεζάς. Ακριβώς. Ακριβώς, έτσι. Έτσι. Εδώ ήμασταν και χαρούμενοι. Είχαμε και καλοκαιράκι εμείς Παοκάρα εδώ δίπλα. Αυτό, πήγαμε, φίλε, αλλά δεν μας αφήνανε εκεί πέρα. Δεν πλησιάσατε πολύ, έτσι. Εντάξει, πήρε τζούρα, πήρε λίγο τζούρα. Πήρε τζούρα, ναι, ναι, πολλές τζούρες, όχι μία. Πήρα πολλές τζούρες. Γεια σου, μαθηματικέ μου! Σε φιλώ, σε χαιρετώ! Να είσαι γερός. Λοιπόν, σας φιλώ όλους, παιδιά, να περάσουμε καλά. Γεια σου, Πήλιο. Και να τα πούμε. Φιλιά, να παίρνεις, να παίρνεις συχνά. Να παίρνεις, σε γουστάρουμε. Πάμε, ναι, γεια σας. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα σας. Δεν θέλει εδώ, πάμε εδώ. Χαίρετε, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλώς τον παιδί, καλώς τον. Την Ελένη θα ήθελα. Ναι. Υπάρχει και αυτό το έχω. Και αυτό έχω να το βάλω καιρό. Κάνε λίγο την Ελένη, δεν μου χαλάς. Και αυτό, φίλε, μεγάλες στιγμές είναι αυτές. Ελένη. Αυτό, θα το βρω και αυτό θα το βάλω, δεν είναι, φίλε. Αυτά είναι μαγικές στιγμές, φίλε. Πως άλλαξε η φωνή του, φίλε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. δεν υπάρχει, φίλε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εντάξει, κοίτα. Όχι, δεν το έχουμε κάνει όλοι μας, έτσι. Δηλαδή, τώρα, άκου, μιλάς, άκου. Ένα φίλο, ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, ποιος. Για άλλο πήρα, αλλά σύμφυγε και δεν πειράζει. Δεν πειράζει, τι θες να κάνουμε, ποιον θέλεις. Πες. Ήθελα την Ελένη μέσα. Την Ελένη, μια στιγμή λίγο. Ναι. Καλημέρα, Ελένη. Παίρνω ώρα που είσαι χαρωτής το πρωί γιατί ποιοι κερδίσανε χθες. Θα σου πω σε λίγο, μπορείς. Ναι, ναι, να περιμένω το τηλέφωνο ή να πάω να πει στον αέρα. Πάρε με σε λίγο στο 434-000. Οκ, ευχαριστώ. Να σε καλά. Δεν μπορώ. Πες μου, δεν το καταλάβω. Όχι, όχι, με τρολάρε. Όχι, όχι, πείτε αλήθεια, πείτε αλήθεια. Να σου πω κάτι. Φίλε, δεν μπορώ να το ξεπεράσω όσα χρόνια και περάσουν και το ακούω. Κλαίω, δακρύζω, αλήθεια δακρύζω. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Αδερφός, αδερφός, έτσι, αδερφός. Με αγάπη τα λέμε, έτσι. Εννοείται, ρε φίλε. Μου είπε ο άνθρωπος είχε φασαρία, λίγο σε άκουγα. Λέω, έτοιμος ήσου να μου ζητήσεις να βγούμε κιόλας. Λίγο θυμάται ότι ήσουν ξανθιά, ψηλή, έτσι, ντανταλή γυναίκα, ωραία, αυτά ξέρω εγώ. Φίλε, αυτό που λες, είδες πως άλλαξε το ηχόχρωμα. Έλα, Κωστή, είχα κερδίσει αυτά. Γεια σου, Ελένη. Το μπαρμπακάκι μου, έτσι, αγαπημένο μπαρμπακάκι. Αγαπημένο. Ναι, ναι. Μερικές φιλίες λοιπόν, τις κρατάμε. Ναι. Για πες. Και έτσι πρέπει. Και έτσι πρέπει. Εγώ ξέρεις ποια ομάδα θέλω να εκπληρωθούμε. Τον Άγιαξ. Αυτή που θα περάσουμε. Αυτή που θα περάσουμε. Δεν με νοιάζει ποια θα είναι. Εγώ πάντως λοιπόν, πιστεύω
ότι με αυτό που είδαν, ειδικά στο πρώτο μισάωρο, οι αντίπαλοι μας με την Μπεσίκτας, δεν ξέρω κατά πόσο θα θέλουν να κληρωθούμε μαζί τους. Λέω τώρα. Ναι, δεν ξέρω ποιοι είναι οι υπόλοιποι, οι άλλοι τι είναι. Ναι. Την ώρα που μιλάω στην εκπομπή, με παίρνει τηλέφωνο ένας ενοχλητικός. Δεν βλέπεις ότι σου κάνει εκπομπή. Τι παίρνει τηλέφωνο, 533, άντε σε παρακαλώ πολύ. Τι τεράστια, τι τεράστια μορφή. Μιλάμε, σε παρακαλώ πολύ. Ρε εκεί που κάνει εκπομπή παίρνουνε. Δηλαδή δεν βλέπεις, είναι στον αέρα. Με κόβεις. Μην ενοχλείς ρε. Με κόβεις. Πάμε στον επόμενο, στο 534. Και κάτι τελευταίο, έτσι λίγο πιο σοβαρά τώρα για τον Πάο. Ναι. Εγώ το έχω ξαναπεί και θα το πω πάλι. Δεν αλλάζω τη γνώμη μου με το αν έχουν κάνει δυο προσπαθήσεις 1010, 1012 τα πιτσιρίκια. Δεν με νοιάζει εμένα ποιος θα παίζει. Άμα θα είναι Έλληνες, άμα θα είναι ξένος, άμα θα είναι μικρός, άμα θα είναι μεγάλος. Τη φανέλα. Μπορεί να μου προσφέρει αυτά που θέλει η ομάδα, αυτά που χρειάζεται ο προπονητής. Να βγάλει αυτό που πρέπει στην ομάδα. Αυτόν θέλω. Ειλικρινά σου μιλάω. Σωστό. Να το είπα πολλές φορές, δεν είναι επανάκια. Δεν είναι το ότι είναι Ελληνάκι, ακριβώς. Δεν σημαίνει ότι πρέπει σίγουρα να παίζει τέτοια καλά. Αξίζεις. Αυτό, άλλο αυτό, ένα παραπάνω. Δεν το συζητάμε. Ένα παραπάνω. Άλλο. Ούτε να είναι όλοι ξένοι, ούτε όλοι Έλληνες. Δεν καταλάβεις τι λέω. Όποιος αξίζει. Ακριβώς. Δίνεις αυτό που θέλει η ομάδα. Προσφέρεις. Με γεια σου και χαρά. Δεν δίνεις. Καληνύχτα. Να υπάρχει κι άλλος δρόμος. Πάτε αλλού. Χαίρετε. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Ακριβώς. Και άντε χαιρετώ. Φιλιά, φιλιά. Γεια σου Κάραγιαν. Δεν έκανα διάλειμμα 9.30 για να μην σας κόψω. Βλέπετε έτσι. Μονορούφι θα το πάμε. Ναι, γεια σας. Άντε ρε Καρά, τελείωσες. Καλά στο παιδί. Έλα. Βασίλη Καρά, τελείωσε. Καλησπέρα στην Τριβανίσια. Κάρε Σάπερ Μητίδο Λεβαντάρχες Οπλικατόριο. Που σημαίνει. Επιτρέπεται να πες, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με κουφάλα νεκροθάπτη. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Τα χαιρετίζω όταν μου σε όλα τα ζουμουσάκια. Μένιο γεια σου, σ' άκουσα λίγο. Στον δρόμο κάποιος μου είπε, έλα για σένα, κάποιος σε ζητάει, λέει. Τα χαιρετίσματά μου και στο Μένιο και σε όλα τα πατριωτάκια που μ' ακούν στη Δράμα. Λοιπόν, για ποια επιτροπή μιλάς, ρε Κωστή? Αφού και 2-1 υπέρ του πω, κατά του Ολυμπιακού. Ναι, δεν έχει ανακοινωθεί αυτό. Όταν όσο έλειπες με άδεια, τι ήταν, ραδιοαρβίλα ήταν αυτό? Ναι, ναι, δεν που έχει... κυκλοφόρησε στην πόλη. Ναι, δεν έχει ανακοινωθεί. Είναι ανεπίσημο και εγώ το άκουσα και εγώ το πλήξανε. Το πλήξανε, ναι, το άκουσες και εσύ βέβαια. Το ξέρω ότι το άκουσε. Όλοι τα ακούσαμε και όλοι το πλήγουμε. Ακριβώς. Ότι θα βγει αυτό και μετά στην Εφέσον μετά θα πάνε να το αλλάξουν. Γιατί δεν πρόκειται να το ρίξουν. Ναι, ναι. Περιμένουν τη νέα σεζόν, γι' αυτό. Σιγά με ρίξουν τον γάβρο. Ναι, γι' αυτό. Λοιπόν, κάτι για τον Μανάβη, Ναι. Να σου πω κάτι για τον μεγάλο στρατηγό. Ναι. Εγώ μπορεί να τον περνάω ένα χρόνο, εγώ ήμουν ομορφωμένος αμόρφωτος. Αυτός ήταν ο αμόρφωτος σοφός. Έτσι, ε. Μην τυχόν και πήγαινε στην Κερκίδα την ημέρα του αγώνα, γιατί ένιωθες ότι είναι γιορτή, Ξεκινούσε από το σπίτι σου χαρούμενος, αλλά όταν έφτανες έξω από το γήπεδο, σε πιάνει το άγχος. Να μην φας φαλιάρα. Και έφαγα δύο φαλιάρες εγώ από το Μανάβη. Άσχετα κι αν ήμουν μεγαλύτερος. Τεράστια μορφή. Αν με δει στα χίλια μέτρα είναι το σπίτι από μένα η Ηλιούπολη. Δεν με γνωρίζει. Εγώ το ξέρω μονάχα. Γιατί ήμασταν τόσο πολύ. Τι έπεσε η γραμμή. Όχι, όχι, σε ακούω. Δεν σε διακόπτω. Άμα δεν σε διακόπτω. Λοιπόν, μην τυχόν και τον έλεγες τι θα κάνουμε σήμερα. Θα κερδίσουμε ή έβλεπες αγώνα, Αγία Βαρβάρα έπρεπε να βλέπεις συνέχεια. Μόνο στον κόλ γυρνούσαμε και βλέπαμε την ομάδα. Έτσι. Τέλος πάντων. Μεγάλε, έτσι να τον προσέξουμε, να τον ακούσουμε, όπως τον προσέχουμε όλοι και τον σεβόμαστε και τον αγαπάμε. Βλέπεις πως... Άκουσες μάκι μου, βλέπεις, και μιλάει ο Συντριβανίσιος, αγόρι μου. Βλέπετε πως ακούω, με σεβασμό. Και να ζήσεις χίλια χρόνια να σε ακούμε έτσι. Λίγα λόγια και καλά σταράτα όπως θα ξέρεις εσύ. Πάντα. Σοφά λόγια θα λες. Πάντα. Το νέο αίμα της Παοκάρας μας, τα τσιμέντα μας εκεί που τα αφήσαμε εμείς τους υπόλοιπους τώρα που πάνε τα παιδιά μας. Και κάθονται και φωνάζουν για μένα και για σένα. Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι άλλο. Κωστή λίγο μήπως μόνο ψάχνουμε ποιος είναι ο αντίπαλός μας και... Αλλά πες εντάξει, δεν μας δώσαν το δικαίωμα. Ο Ρέμπερ δουλεύει υπόγεια ο άνθρωπος. Μπορεί τη Δευτέρα να σε ανακοινώσει και κάνα δύο μεταγραφές. Η ομάδα για Γάνδη και για Μπεφίκα και για αυτά, ξέρω εγώ λίγο, είμαι ανήσυχος. Λίγο ανήσυχος. Δεν θα μείνει έτσι η ομάδα, Παύλε. Το και τονίζουμε, αυτό, δηλαδή... Για τον αγώνα αυτό το μονό μιλάω, αυτός ο αγώνας είναι Σεπτέμβρη. 15-16 Σεπτεμβρίου. 15, πόσο μηνών, 16 μέρες, 17. Ναι. Δεν ξέρω, αν θα γίνει άλλη μεταγραφή μέχρι τότε. Προετοιμασία να συναρμονωθούν. Τέλος πάντων.
Ναι, να προσαρμοστούν και να... Να προσαρμοστούν όλοι μαζί. Από το Σαρδάμ. Τέλος πάντων, να μην καθυστερώ, μήπως υπάρχει άλλο στη γραμμή. Πέντε. Φιλιά. Φιλιά, γεια σου Παυλάρα μου. Γεια, φιλιά, φιλιά. Πάμε, πάμε εδώ. Γεια σας. Και συγγνώμη που περιμένατε όλοι. Ναι. Καλό, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Εγώ είμαι. Ναι, βεβαίως. Ελάκι. Ευχαριστώ τον Καραγιάννη που δεν με έριξε. Ναι, ναι, βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Τζέντελμαν. Δεν είμαστε αγνώμονες. Σαν Βίβυρ. Τι τώρα. Για πες. Κάτι άκουσα να μας πει την άλλη φορά ο Κωστής. Ναι. Τα ταξίδια τα βάψουν άσπρα μαύρα τώρα. Έτσι κάτι άκουσα από τους Ζέρωπα, δεν ξέρω. Πάρα πολύ ωραίο μου αρέσει εμένα το άσπρο μαύρο. Θα είναι μια οικαστική παρέμβαση την οποία δεν θα την αρνηθούμε, θα την επικροτήσουμε. Αρκετά χρόνια ήταν μπλε άσπρα. Νομίζω ότι... Άκου τώρα να σου πω κάτι άλλο, κάτι άλλο που... Ναι. Λοιπόν, ναι. Όταν παίξαμε στα play-off με τον Όφη, κατά τις 12 το βράδυ, συνάντησα εκεί κατά λάθος και συζητούσα με ένα ταξιτζή. Ναι. Στην Αριστοτέλους, κάτω στο Μητροπόλιος. Ναι, ναι. Εκεί που έχει 150 αυτοκίνητα ταξί. Ναι. Εκείνη την ώρα. Και κατέβαινε ο Σπυρόπουλος, ο γνωστός. Ο ηθοποιός ή το αριστερό μπακ. Αυτός που... Που είχαμε αριστερό μπακ. Στο Πάου TV. Α, ο Αλέξης Σπυρόπουλος, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Περνούσε από δίπλα μας και ναι. Του λέω ο ταξιτζής, Άλεξ, τι γίνεται. Παίξε καλά τον Πάουγκρε. Άκου λίγο, όχι παίξε, μίλα καλά τον Πάουγκρε. Αυτό τώρα που θα πω είναι που μιλάς για τα παιδιά τα άλλα που είναι σε άλλους σταθμούς. Ναι. Για τον Στέλιο, για τον Στέργιο. Για όλους. Εγώ δεν έχω τέτοια ζητήματα ούτε. Άκου τώρα. Ναι. Και πρόσεξε, πολλοί από αυτούς και μας έχουν κατηγορήσει και έτσι και εμένα. Δεν έχω θέμα, δεν έχω θέμα. Εκεί θέλω να το πάω. Εκεί θέλω να το πάω ότι δεν λες κακιά κουβέντα. Τέλος πάντων, στο Σπυρόπουλο, ναι. Είπαμε 5 λεπτά καθίσαμε και ήταν 12 ώρα το βράδυ, γιατί εγώ περίμενα την κόρη να την πάρω. Και είχαμε. Πάμε, ναι, και... ναι, ναι, στο διατάφτα. Ναι. Ναι. Ναι, το διατάφτα. Λέει, τι κάνεις εδώ. Τι κάνεις. Ο άλλος δεν ήξερε γρή. Ναι. Τι κάνει ο Σπυρόπουλος εκεί. Ναι. Εγώ φυσικά ξέρω. Έλεγα τον αγώνα, λέει. Τι εννοώ. Καλά δεν τον άκουσες, λέω. Εγώ τώρα κάνω πλάκα, έτσι. Ναι. Λέει, λέω εγώ πάντως δεν σ' ακούω, Αλέξη, να ξέρεις. Και ποιον, τι δεν βλέπεις μπάλα. Μπάλα βλέπω, δεν σ' ακούω όμως. Ναι. Ή το Στέλιο θα ακούσω ή το Στέλιο. Ναι. Τον είπα ποιον, σοβαρά, λέει, κάντε και αυτό όλοι οι παοξίδες στη Θεσσαλονίκη και αυτό κάνουν, να ξέρεις, λίγο πιο αυστηρός να γίνεις, λέω, και πιο ωραίος, λέω, γίνεις. Λίγο πάθος, περισσότερο πάθος, ναι, πάθος. Λίγο, ναι, ναι, λίγο ναι, βγάλε ναι, λίγο πάθος. Πάθος. Λοιπόν, ναι, εντάξει, και okay. Τελευταίο και κλείνω. Ναι. Κωστή. Ναι. Ο Παπαδημητρίου. Ναι. Με το Σαββίδη μιλάει. Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Αυτό θέλουν. Ποιος είναι με... Ποιος είναι ο μέτοχος. Ο μέτοχος, ο αμέτοχος. Εγώ ξέρω ότι τη ρίχνουν την ξανθούλα, αυτό ξέρω. Φιλιά! Γεια σου! Καλημέρα. Γεια σου, Άκη! Πάμε εδώ! Ναι, καλημέρα σας! Εδώ έπεσε, πάμε εδώ! Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα, Κωστή! Καλώς τον! Και συγγνώμη που περίμενες! Όλοι σας! Δεν σας προλαβαίνω! Δεν πειράζει! Δεν πειράζει. Είσαι ο? Είμαι ο Γιώργος. Ναι. Είμαι πολύ παλιός ακροατής σου. Όχι, εσύ! Φίλε. Από τότε που έκανες Extra Sport. Extra Sport. Όχι, ρε φίλε! Όχι, ρε φίλε! Μαζί με τον Κωστάκη τον Τζαντζαρά. Και με Τζαντζαρά κάναμε μαζί ένα διάστημα, ναι. Όχι, ρε φίλε. Αγαπημένος. Λοιπόν. Αγαπημένος και εφιέστατος ραδιοφωνατζής και εξαιρετικός αυτό που κάνει, φίλε. Ο Κώστας. Το έχω πει κατηδίαν, το έχω πει και στον αέρα, έτσι. Δεν το συζητάμε. Το ξέρουμε, γι' αυτό έτσι. Το ακούμε ακόμα. Και κάναμε και λοιπόν. Μαζί και τηλεόραση. Κάναμε στον Καζέτα Web TV ένα διάστημα. Α, μπράβο. Λοιπόν, αλλά δεν χρειάζεται να πω. Εντάξει. Για πες. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, έχω φύγει τώρα, είμαι στη Σουηδία και τα βλέπω τα πράγματα λίγο απ' έξω. Εκεί, από εκεί παίρνεις τώρα? Ναι, από τη Σουηδία. Α, μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Έχω να κάνω μια καταγγελία. Ναι. Έτσι. Θέλω να καταγγείλω τον Μάκη τον Καγκάτσι. Ναι. Τον Κυριάκο Κυριάκου, την ναι. Κοντζάρεβα, που μας πουλάνε παραμύθι. Όλοι. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να έχει πρόβλημα με το financial fair play. Έτσι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, παιδιά. Ξεχάστε το. Έτσι. Έχουμε πουλήσει την ξάρτη.
Τι κα... Έτσι, έτσι. Δηλαδή πόσα λεφτά πρέπει να πήραμε. Ποιο financial fair play ρε μας λένε. Ρε δεν τρέπονται και στην επιτροπή ρε. Φίλε, όχι, όχι, δες τι γίνεται εδώ μεταξύ. Ναι, ναι. Τελείωσε. Σωστό, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Έμα τι τώρα, σε παρακαλώ. Οχ, δες τι γίνεται φίλε. Εγώ λέω ένα πράγμα μόνο, το όνομά σου, θύμισε μου το όνομά σου. Γιώργο, δες λίγο, σκέψου, αν στη θέση του Ολυμπιακού ήταν η δική μας ομάδα. Αν στη θέση του Ολυμπιακού ήταν ο ΠΑΟ και υπήρχαν τέτοιες κατηγορίες, υπήρχε μια τέτοια έκθεση από τη Σπανού, φαντάσου σε πόσο γρήγορο χρονικό διάστημα θα είχαν τρέξει όλα. Υποβιβασμοί, καταδίκες, αυτά, τα πάντα. Ο αφανισμός θα ήταν βέβαιος, όχι τώρα, με όλα τα υπόλοιπα, γιατί δεν είναι ένα μέτωπο μόνο ανοιχτό, είναι δεκάδες αδερφέ μου, δεκάδες, τα οποία πάνε πίσω όλα, αδερφέ, βλέπεις. Δεν πρόκειται να ήμασταν εμείς σαν τον Ολυμπιακό. Σε γιατί, γιατί δεν θα είχε όλο αυτό το λαό το γνήσιο που έχει. Σωστό. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί ναι, ναι. Δεν γίναμε πάω για το πράγμα. Καλά, εννοείται φίλε. Έτσι. Εννοείται. Λοιπόν, τέλος πάντων. Έτσι είναι. Ζουμουσού, αδερφέ. Πού είσαι, πόλη, Σουηδία. Στην Ουψάλα. Μπράβο. Έχετε εκεί, έχεις και άλλους Έλληνες. Έχουμε κάποιους. Κάποιοι μας ακούν αυτή τη στιγμή. Μπράβο. Όχι, επειδή πάνω έχουμε λαό. Στοκχόλμη, έχουμε το σύνδεσμο εκεί. Υπάρχει. Χέλσιμπορκ, έτσι, Σταφυλίδης. Πόσους συνδέσμους έχουμε. Ξέρω. Πολλούς, φίλε. Πολλούς. Να είσαι γερός και να παίρνεις συχνά, να παίρνεις πιο συχνά, να μην ξαναπάρεις μετά από 20 χρόνια τώρα. Extra Sport. Εγώ παίρνω όταν έχω κάτι να πω. Να έτσι, αλλιώς έτσι. Ακούω μου. Έγινε. Να είσαι καλά Γιωργάρα. Σε ευχαριστώ. Φιλιά, στην Ομογένεια, στη Σουηδία. Φιλιά, πάμε εδώ. Γεια σας. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Πάμε εδώ. Πέσαμε και εδώ. 23-10-287-888. Δεν κάναμε διάλειμμα, άρα έχουμε μαζεμένα δύο διαλύματα. Αν πάρει τώρα κάποιος, γιατί πέσαν όλοι μαζί, με ρωτάνε, κάθε μέρα έρχεται μήνυμα. Ρε Κωστή, τι θα γίνει, λέει, στην περίπτωση που η ομάδα βγει στο Champions League, που περάσουμε την Δυναμό Κιέβου, την επόμενη αντίπαλό μας, πάμε παίξουμε μετά playoffs, δύο μάτς διπλό και περάσουμε ο Μήλος. Τι θα κάνουμε, θα το ζήσουμε αυτό? Τι θα κάνουμε καταρχήν, το τι θα κάνουμε. Τι να πω εγώ, αυτά που ξέρεις. Μα τι συμβαίνει τέλος πάντων, δεν μας λέτε και εμάς να μάθουμε. Καλά. Λίτσα, αμόλα για τα κομμωτήρια και φτιάξε μαλλί και φτιάξε νύχια των χεριών και φτιάξε νυχοπόδαρα και βάλε πούδρες και βάλε κρέμες και βάλε ριζόγαλα και βάλε γαλατομπούρεκα και γίνε είδωλο. Τι λες μωρέ. Σκίζω έτσι ρε, ε. Λίτσα, τρέχα για τα εμπορικά, τρέχα στις μοδίστρες, τρέχα στις καπελούδες και πάρε βελούδα και πάρε μετάξια και πάρε δαντέλες και γίνει οπτασία. Μίλα καθαρά βρε Μπόμπυρα. Ξανασκίζω έτσι ρε. Λίτσα, φέρε ασπριτζίδες να σπρίσουνε, φέρε διακοσμητάς να διακοσμήσουνε και γίνει... Φέρε γερανούς. Λέω, ας γίνει και ας μην μπορούμε να μπούμε στο γήπεδο. Ας έρθει αυτή η ευλογημένη στιγμή και έχετε δει όταν παντρεύεται ένας αξιωματικός που του κάνουν με τα σπαθιά από πάνω τούνελ, ας πούμε, όταν περνάει μαζί με την ύφη. Οι γερανοί που θα ξεπουλήσουν εκείνη την ημέρα, γιατί δεν νομίζω ότι λέει κάπου ο κανονισμός ότι απαγορεύονται οι γερανοί γύρω-γύρω, ότι απαγορεύονται τα ζέπελιν, τα αερόστατα, τα ανεμόπτερα, ότι απαγορεύονται οι ταράτσες και τα μπαλκόνια. Θα ζήσει μεγάλες στιγμές. Μεγάλες στιγμές η γειτονιά γύρω γύρω. Λοιπόν, αυτό παιδιά όπως έχω πει, αυτό με φιδώ έτσι, δεν θέλω να το φτηνίνω, δεν θέλω να το κατασπαταλήσω. Θέλω όταν έρθει η στιγμή εκείνη να είμαστε έτοιμοι. Ας πάμε παιδιά, αυτή είναι η απάντηση. Ας πάμε, ξαναδώ. Όχι, πέσαμε. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς έχω δύο διαλύματα μαζεμένα, οπότε ας πάμε ρε παιδιά εκεί, να πάμε ένα-ένα τα βήματα, να τα πάρουμε ένα-ένα, δηλαδή να περάσουμε και τον επόμενο. Τη Γάνδη, την Μπενφίκα ή τη Δυναμό Κιέβου. Ας περάσουμε λοιπόν και την επόμενη, αντίπαλό μας, με μονό παιχνίδι, 16 Σεπτεμβρίου, και μετά θα πάμε, θα ξέρουμε, είναι ένα διπλό παιχνίδι. Θα παίξουν πολλά πράγματα ρόλο. Πόσο θα έχουμε ενισχυθεί σαν ομάδα, τι αντίπαλος θα είναι,
πόσο έτοιμοι θα είμαστε τότε, πόσο θα έχει δέσει η ομάδα, πόσο θα έχει αποκτήσει ακόμα περισσότερη ομοιογένεια, τους αυτοματισμούς, το πώς θα έχουν οι καινούργοι που θα έρθουν ενσωματωθεί πλήρως, όλα θα παίξουν ρόλο. Και ας πάμε και ας μην μπορούμε να είμαστε εκεί. Δεν αγαπάμε τον ΠΑΟΚ επειδή είναι μόνο το πανηγύριο Τζερτζελές, πάμε να είμαστε εκεί. Αγαπάς κάποιον, τον αγαπάς, τον θες να προκόβει και ας μην μπορούμε να έχουμε φυσική παρουσία μέσα στο ναό. Ας μην μπορούμε. Αμαρτία θα μου πεις, τεράστια. Να έρθει εδώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Να έρθει η Manchester City με το Messi στη σύνδεσή της. Για πάμε να δούμε εδώ. Ναι! Ναι! Πολύ καλημέρα, πολύ καλημέρα σας. Καλώς το παιδί! Καλώς τον! Χώθηκες, έριξες δύο. Βροχίες είσαι. Εδώ είμαι. Χαμήλωσε τελείως ραδιόφωνο για να μην μικροφωνίζουμε. Για να είμαστε ωραίοι. Το ξέρεις ότι κοιτάχτηκα στον καθρέφτη και άρχισα να σπρίζω. Καλά, αυτό φίλε. Τι πλάκα μου κάνεις, τι εδώ τώρα. Σε σχέση με πέρσι είμαι άλλος. Άλλος. Και λέω, αποκλείεται λέω. Λέω, αυτό τώρα είναι. Άρχε σιγά σιγά να φαίνονται να ξέρεις. Τι λες τώρα. Το βιντεάκι, εγώ δεν ανεβάζω συχνά βιντεάκι ρε παιδί μου. Δεν θεωρώ ότι η φάτσα μου έχει να πει κάτι. Αλλά στο βάτι βιντεάκι που γυρίσα με την άδεια που γυρίζουμε από αύριο μαζί και τα λοιπά. Πολλοίς κόσμος έπαθε σοκ. Τα βάφεις λέει γκρίζα. Τα βάφω ρε. Μια χρονιά περάσαμε. Μαρτυρική χρονιά. Θα κάνουμε ακόμα ένα χρόνο. Ακόμα ένα χρόνο να με κάνουμε τέτοιο. Σαν τον περσινό. Θα πέσουν κιόλας φίλε. Θα πέσουν. Μετά Γιούλ Μπρίνερ. Τελείως. Καραδήμος. Μετά άστο, δεν είναι. Γλυκέ μου φαλάκρα για σένα παίρνω στα άκρα. Εντάξει, το σλόγγαν μου ότι του πάω τα χρόνια είναι σε τα σκυλίσια, το ξέρεις. Δεν φίλε, είναι συγκλονιστική αυτή η ατάκα. Συγκλονιστική. Ένας χρόνος χρόνια των αλωνών είναι πέντε δικά μας. Καλά, αυτή η σκυλίσια είναι σίγουρα. 100%. Περιμένουν να κάνει κάτι με αυτή με τη Σπανό. Να βγει καμιά απόφαση. Άρε φίλε. Κράτος, φίλε, τώρα μου έρχεται μια λέξη, αλλά... Πόσο το τυχαίναμε, το ξέρεις, αλλά σε ορισμένα πράγματα τους θαυμάζω. Δηλαδή έχουν τόσες δικαστικές αποφάσεις. Τους έχουν φύγει 9 παίκτες και δεν κουνιέται φίλο. Φίλο, πούλησε και 9 βασική, φίλε, και τον Γκυγέ, Ποντένσε, Τσιμίκα, Ελαμπτελαουή, Γκυγέ. Όλοι. Το δώσει και τον τερματοφύλακα, περίμενα να δεις. Και το Σά και τον Καμαρά και τον δεν κουνιέται. Αλλά ξέρεις γιατί. Γιατί όταν σου λέει ο άλλος έχω κούλι, έχω αυγενάκι, μαρού, παρκούδι, μούδι, χνούδι. Αφού ελέγχω όλο το σύστημα. Εδώ με έχουν από παντού ανοιχτό. Για κακουργήματα και εξακολουθώ και σφυρίζω αδιάφορα. Είμαι ο Μποέμης, φίλε. Εσύ έχεις καμιά ενημέρωση με πόσο μείον θα ξεκινήσω. Δηλαδή, το λέω από τον Ιούνιο, από τον Ιούλιο. Πείτε μου, σας παρακαλώ, να ξέρουμε πόσο μείον θα ξεκινήσω. Δεν πρέπει να το ξέρουμε κι εσείς. Δεν περιμένουμε κι εμείς μια απόφαση. Με πόσο μείον θα ξεκινήσω. Αδερφέ μου. Δεν μας άρεσε. Γιατί πρέπει να τραβάμε αυτό το πράγμα. Πείτε μας, θα ξεκινήσει με μείον 7, με μείον 2. Να ξέρουμε, να κάνουμε τα κουμάντα μας. Όπως πέρσι, πρόκληση. Τι βαφή να πάρουμε, να πάρουμε Βέλα, να πάρουμε τι βαφή Λορεάλ, να πάρουμε τι βαφή να πάρουμε. Τι βαφή. Γεια σου Βασιλάκη μου, φιλιά βροχή. Χαιρετίσματα σε όλους, τα παιδιά στο εξωτερικό, σε όλους. Ναι, φιλιά πολλά, φιλιά. Αποθεώνω Αντώνη, που ο γιο Τούλας, της φίλης μας Τούλας που έφυγε πρόωρα, ο Κουτσούπης, ο οποίος έχει βάλει παιδιά το Μέση με φανέλα ΠΑΟΚ, μακριά από τον ΠΑΟΚ μας. Έχει γίνει χαμός. Έχει γίνει χαμός. Μακριά! Μακριά, γεροντάρα. Αυτά, σας φιλώ γλυκά. Έρχεται τρομερό δίδυμο Μπατμανίδη, Κόλκα, Κόλκα, Μπατμανίδη, ψυχιατρίο. Σήμερα δεν θα τα πούμε στις δύο, γιατί έχει φιλικό συμπολίτης Άρης Σάλκε Άρης στην Γερμανία. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Πρώτο Θεό, σας φιλώ, σας αγαπώ. Ζου μου σου λέμε. Θα τα πούμε. Bye, bye, bye.